Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα Κυριακή σας σπορ μέσα από την τηλεόραση Best. Και σήμερα μαζί σας για να σας μεταφέρουμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα τοπικά της Μεσσηνίας. Καθώς γάμα εθνική δεν είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, υπήρχε ρεπό στον Πέμπτο Όμιλο για την Καλαμάτα και τον Ετσικητήρα Πύλου. Θα σας πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια τι εξελίξεις που είχαμε στο μεταγραφικό και όχι μόνο κομμάτι σε αυτές τις δύο ομάδες. Έχουμε πλούσια βίντεο και σήμερα από τα τοπικά της Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα έχουμε 6 παιχνίδια από την Α τοπική κατηγορία, 2 παιχνίδια από την Α1, Β κατηγορία, πίτες που έκοψαν η Σπερχογία, η Ανδρούσα, οι διαιτητές, αλλά και πάρα πολλά ακόμα μπάσκετ και βόλεϊ. Δίπλα μου, όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα, ο Γιώργος Αργάστρας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ακόμα μία Κυριακή στην παρέα μας. Κυριακή στα σπορ, όπως είπε και ο Ηλίας, πολλά βίντεο. Αξίζει να μείνετε κοντά μας να δείτε πολλά τέρματα στα πρωταθλήματα της Μεσσηνίας. Βλέπω πολλά τέρματα. Είχαμε το σπουδαίο ντέρμπι του Πάμισο με τον Παθουριακό. Μεγάλα σκορ και σίγουρα εξαιρετικό το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Α τοπικής. Πάρα πολύ ωραία. Δίπλα από τον Γιώργο, σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή μας, ο Λυκούργος Ανδρώνης, οδοστηρητής στο ΛΕΟΑΓΑ. Λυκούργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Λυκούργο. Θα μιλήσουμε για τον ΛΕΟΑΓΑ και όχι μόνο, και γενικά για το τοπικό ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας. Πριν περάσουμε στις κάρτες, να πούμε λίγα λόγια για τη ΓΑΜΑ Εθνική, Γιώργο, όσο αφορά την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα ολοκληρώθηκε, να πούμε. Η μεταγραφή του Φράνκο Τορεζάνη μεσοβδόμαδα ήρθε από την Αργεντινή, πραγματοποίησε την Παρασκευή την πρώτη του προπόνηση. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα είναι με την Βάρδα, υπάρχει χρόνος. Ήταν νομίζω η διακοπή του πρωταθλήματος καταλυτική ώστε να λυθούν τα γραφειοκρατικά με την μεταγραφή του, να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Βάρδα. Θα είναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα υπάρξουν μία με δύο ακόμα κινήσεις ως και την Τρίτη με παίχτες κυρίως με ντόπιο στοιχείο από τα πρωταθλήματα της Μεσσηνίας. Νομίζω θα αρσικοποιηθούν αυτά μέχρι την Τρίτη αργότερο. Θα έτσι και αλλιώς θα πρέπει να κατατεθούν. Οι ελευθέρες τους. Να πούμε ότι ο Τορεζάνη ήταν πριν 2 χρόνια και πάλι. Είναι γνωστός ο γνωστός. Επί Κώστα Κλάδη στον πάγκο ήταν από τους πιο αγαπητούς. Κώστα Κλάδη και Λεωνίδα Μπίλη και Λεωνίδα Κώστα Καλογιαννίδη αργότερα. Πάντως είχε πολύ καλή παρουσία. Ακριβώς. Αν μη τι άλλο, με την φανέλα της Καλαμάτας και έχει δείξει και πολλά δείγματα γραφής στις πρώτες προπονήσεις. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση καθώς στη ΓΑΜΑ Εθνικής Αργεντινής αγωνιζόταν. Ήταν βασικός με την Ουρακάν. Είχε ένα γεμάτο πρωτάθλημα και έρχεται σίγουρα έτοιμος να συνεισφέρει άμεσα. Αντίθετα, να πούμε ότι παρελθόν αποτελεί ο Σταύρος ο Τσουλάκος, λήφθηκε σε συνεργασία με την διοίκηση της Καλαμάτας, ο οποίος πήρε μεταγραφή στον Πάμισο, αγωνίστηκε και σήμερα, θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Όσο αφορά τον Ετσικητήρα Πύλου, απέκτησε έναν μέσο από την Κύπρο ονόματι Ανδρέας Νιώκας. Αγωνίζεται σαν εξάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Αποκτήθηκε χθες από τον Τσιγκλητήρα και νομίζω και σε αυτό είναι μια περίπτωση που την ερχόμενη εβδομάδα θα υπολογίζεται κανονικά από τον κύριο Κακαλέτρη. Να πούμε ότι ο Άγγελος Ομπίζος, αυτή είναι η μεγάλη απώλεια για τον Νίκο Κακαλέτρη, ο οποίος σταμάτησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις από τον Τσιγκλητήρα Πύλου. Για προσωπικούς λόγους ζήτησε να πάρει την ελευθερία του. Αυτό δεν έγινε δεκτό από την διοίκηση, που ήθελε τον Ομπίζο τουλάχιστον τους 2 μήνες που απομένουν να βοηθήσει την ομάδα, γιατί αποτελεί βαρόμετρο. 2,5 χρόνια αρχηγός, έχει δώσει πάρα πολλά ο Άγγελος Ομπίζος. Έτσι σταμάτησε, πήρε την απόφαση από μόνος να σταματήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και φυσικά αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για την Πύλο εν ώψη της συνέχειας του δύσκολου πρωταθλήματος. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις κάρτες, αφού κλείσαμε το κομμάτι ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία από την Α τοπική. Έναρξη πρεμιέρα του Δευτέρου γύρου καλύτερα, 16η αγωνιστή. Να βλέπουμε τι έγινε λοιπόν. Ολυμπιακός Καλαμάτας Τέλος Άγρας 0-2. Θα δούμε φάση και κόλ από αυτό το παιχνίδι. Πάμε στους Μεσσήνης Πανθουριακός 4-2 στο μεγάλο ντέρμπι που διεξήχθη σήμερα. Βρέθηκε ο Γιώργος Αργάστρας, φυσικά και γκολ φάσης και από αυτό το μάτς. Εράνη Φιλιατρών Αθλητικός Όμιλος Διαβολητσίου 0-1. Μιλτιάδης Αναγέννης Παραλίας 1-1. Ανδρούσα Φαρέ 4-0. Εθνικός Μελιγαλά Αθλητικός Όμιλος Υπαρισίας 2-0. Ομόνια Καλαμάτας Σπερχογία 2-1 και Ασπρόχωμα Απόλλων Καλαμάτας 1-5. Φάση και γκολ από τα παιχνίδια της Ανδρούσας, του Μελιγαλά, της Ομόνιας και του Ασπροχώματος. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Με το Μπάμισο να παραμείνει στην κορυφή με 41 βαθμούς, να αυξάνει και πάλι τη διαφορά στους 4 από τον δεύτερο Πανθουριακό που είναι στους 37. Στην τρίτη θέση η Ανδρούσα με 35 βαθμούς, βλέπουμε μείωσε τη διαφορά από τον Πανθουριακό στους 2. Στην τέταρτη θέση το Διαβολίτσι με 34. Στην πέμπτη θέση ο Απόλλων Καλαμάτας με 32. Στην έκτη θέση ο Τέλος Άγρας με 29. Στην έβδομη θέση ο Εθνικός Μελεγαλά με 26. Στην 8η θέση η Κυπαρισία με 25. Στην 9η θέση η Ράνη Φιλιατρών με 23. Στην 10η θέση η Ομόνια με 20.
Στην 11η θέση η Σπερχογία με 16 μαζί με το Φαρέ. Στην 13η θέση το Ασπρόχωμα με 13 βαθμούς. 14η θέση ο Ολυμπιακός Καλαμάτας με 7. 15η η Αναγέννηση Παραλίας με 5. Και στη τελευταία θέση ο Μυρτιάδης με 2 βαθμούς. Να μείνει λίγο η κάρτα για να σχολιάσουμε με τον Λυκούργο. Λυκούργο, πίστευες περίπου έτσι να είναι η βαθμολογία μετά το τέλος του πρώτου γύρου ή πίστευες ότι ο τέλος Άγρας μπορούσε να είναι παραπάνω? Τέλος Άγρας θα μπορούσε να είναι λίγο παραπάνω, άμα ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, λίγο πιο προσεκτικοί σε κάποιους αγώνες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η βαθμολογία είναι ο Πάμισος δικαιούται να είναι, να είναι πρώτος και πρωταθλητής χειμώνα στον πρώτο γύρο. Η Θουρία την περίμενα λίγο πιο ψηλά, πιο κοντά στον Πάμισο. Τώρα μας έχει προβληματίσει ευχάριστα τον Ιανδρούσα και τον Διαβολίτσι. Και θεωρώ ότι και ο Απόλλωνας, εκεί πάνω που είναι, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Ντάκητο Σακελαρόπουλο και είναι δίκαια εκεί πάνω. Όσον αφορά την Ουρά Λυκούργο, κάπως έτσι την περίμενες μετά το τέλος 16ης αγωνιστικής? Ο Μιλτιάδης θα μπορούσε να έχει λίγους ακόμα βαθμούς. Η Αναγέννηση Παραλίας στο ίδιο μοτίβο, αλλά ο Ολυμπιακός Καλαμάτας που τον παίξαμε προχθές, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν την περίμενα τόσο πολύ χαμηλά. Βέβαια θα δούμε το βίντεο, να δούμε και εμείς πώς στάσεις. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μετά το 0-1 ο Ντουγερόγλου κατέβασε ρολά πραγματικά. Ήταν δύο φάσεις πολύ κρίσιμες μέσα στον αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά τα παιδιά προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρα. Νομίζω ότι σε αυτό, για να ολοκληρώσουμε όσον αφορά τον Ολυμπιακό Καλαμάτα, θα έλεγα ότι έχει βάλει την πινελιά του Γιώργος ο Γρηγορόπουλος, ναι. Που κάνει πολύ καλή δουλειά στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ανέβει και θα διεκδικήσει επίσης όρις στην. Και με τις προσθήκες φυσικά που έγιναν. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική για να κλείσουμε το κομμάτι αλφατοπική κατηγορία όσον αφορά τις κάρτες. Να δούμε τι μας περιλαμβάνει η 17η λοιπόν αγωνιστική. Αναγέννηση Παραλίας Πάμισος Μεσίνης, Αθλητικός Όμιλος Περιφογία Ανδρούσα, Ασπρόχωμα Εθνικός Μελιγαλά, Φαρέ Εράνη Φιλιατρών, Τέλος Άγρας Πανθουριακός, Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσί Ολυμπιακός Καλαμάτας, Αθλητικός Όμιλος Υπαρισσία Μιλτιάδης και Απόλλων Καλαμάτας Ομόνια Καλαμάτας. Ολοκληρώσαμε μετά τη Α τοπική κατηγορία. Πάμε στο πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα τη Α1 τοπική κατηγορία. Πραγματικά γίνεται σπουδαία μάχη όσον αφορά τόσο την κορυφή όσο και την ουρά. Θα δούμε την Αθλητική Ένωση Μάνης να παραμένει πάντα στην κορυφή. Όμως να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα τη 16η αγωνιστική. ΑΕ Μάνης Ακρίτας Κορώνης με ανατροπή η Μάνη πανηγύρισε ακόμα μια νίκη 4-1. Απόλλων Πεταλιδίου Αστέρας Μικρομάνης 4-2. Ολυμπιακός Ανάληψης Ηρακλής Καλαμάτας 0-0. Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης Χανδρυναϊκός 2-0. Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων Έαντας Καλαμάτας 1-0. Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς Δωρεάς Δωρίου, η αναμέτρηση που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής 2-1 η ομάδα της Φυτιάς. Και Παπαφλέσσας Χωράς Αθλητική Ένωση Αβίας 0-2. Πάμε τώρα να δούμε την βαθμολογία. Ακριβώς αυτό που λέγαμε, η Μάνη πάντα μόνη πρώτη στην κορυφή με 36 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση η ομάδα της Αβίας με 30. Από εκεί και πέρα είναι ένα γκρουπ 5-6 ομάδων που πραγματικά είναι πολύ κοντά. Ολυμπιακός Ανάληψη 27, Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης 25. Στην πέμπτη θέση ανέβηκε από άλλο Μεταλλιδίου με 24. Παπαφλέσσας Χώρας και Χανδρυναϊκός συγκατοικούν στην έκτη θέση με 23. Στην όγδοη θέση συγκατοικούν Δωρεάς Δωρίου και Ηρακλής Καλαμάτας με 22. Ανέβηκε στην 10η θέση και τους 20 βαθμούς ο Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς. Από εκεί και πέρα 11η θέση Ακρίτας Κορώνης με 18. Στην 12η ο Έαντας Καλαμάτας με 15. Στην 13η Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων με 14. Ουραγός ο Αστέρας Μικρομάνης με 8 βαθμούς. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική για να ολοκληρώσουμε τα της Α1 τοπικής κατηγορίας. Ακρίτας Κορώνης Αστέρας Μικρομάνης, Ηρακλής Καλαμάτας Αθλητική Ένωση Μάνης, Χανδρυναϊκός Απόλλων Πεταλιδίου, Ολυμπιακός Ανάληψης Έαντας Καλαμάτας, Δωρεάς Δωρίου, Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης, Αθλητική Ένωση Αβίας, Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων και Παπαφλέσσας Χώρας Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς συμπληρώνουν το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής. Πάμε τώρα στην β' τοπική κατηγορία, αρχικά στον πρώτο όμιλο, να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς έχει διαμορφωθεί εδώ η κατάσταση για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Νέος Άρης Παπαφλέσσας Άμφιας 1-3. Ηρακλής Υπαρισσίας Ατρόμητος Πλατή 0-0. ΑΕΚ Καλαμάτας Διαγόρας Κοπανακίου, το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί αύριο. Μεσσηνιακός ΑΠΣ Άρης Καλαμάτας 1-1. Πανεβαϊκός Κεραυνός Καλαμάτας 2-4. Και Αστέρας Αρφαρών ΠΑΟ Καλού Νερού 0-3. Ρεπό είχε η ομάδα του Αστέρας Βαλήρας. Πάμε να δούμε την βαθμολογία.
Με το καλό νερό να παραμένει στην κορυφή και να αυξάνει τη διαφορά, μάλιστα, από τον Ηρακλή Παρισίας στους 6 βαθμούς. 40 βαθμούς λοιπόν το καλό νερό. Στη δεύτερη θέση ο Ηρακλής Παρισίας με 34. Στην τρίτη θέση με 26 βαθμούς ο Διαγόρας Κοπανακίου, αλλά με ένα ματς λιγότερο. Στην τέταρτη θέση ο Ατρόμητος Πλατή με 24. Στην πέμπτη θέση ο Παπαφλέσσας Άμφιας με 22. Στην έκτη θέση ο Νέος Άρης με 18. Στην έβδομη θέση στο βαθμό ο Αστέρας Βαλίρας και η ΑΕ Καλαμάτας με 16. Στην ένατη θέση ο Κεραυνός Καλαμάτας με 15. Στην δέκατη θέση ο Μυσηνιακός με 11. Στην εντέκατη θέση ο Αστέρας Αρφαρών με 10. Στην δωδέκατη θέση ο Αψάρης με 9. Και στην τελευταία θέση ο Πανευαϊκός με 0 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Ηρακλής Παρισίας Νέος Άρης, Παπαφλέσσας Άμβιας Αστέρας Βαλίρας, Ατρόμητος Πλατή ΑΕ Καλαμάτας, Διαγόρας Κοπανακίου Πανευαϊκός, Άψαρης Καλαμάτας Αστέρας Αρφαρών και Κεραυνός Καλαμάτας ΕΠΑΟ Καλού Νερού. Ρεπό είχε η ομάδα του Μεσσηνιακού. Θα έχει μάλλον η ομάδα του Μεσσηνιακού. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής κατηγορίας και εδώ αμφίροπη μάχη όσον αφορά την κορυφή. Δανάος Καλαμάτας, Παναθηναϊκός Καλαμάτας 3-1. Ξεκούραστο τρίποντο για τον Αθλητικό Σύλλογο Φυτιάς 3-0. Άνευ αγώνος στην ομάδα της Τερνοσιάς. Δόξα Καλαμάτας, ΠΑΟ Καλλιθέας 0-0. Θα δούμε φάσεις από αυτό το παιχνίδι. Νέδους Αλαγωνίας Πατίστα, η αναμέτρηση έχει οριστεί για αύριο το απόγευμα στο Παναγιώτης Μπαχράμης. Θύελλα Χαρακοπιού Πανιώνιος Καλαμάτας στο έτερο ντέρμπι 2-1. Η ομάδα της Θύελλας αποσπάσκε κι άλλο από τους διώκτες της. Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου Πράσινα Πουλιά 1-0. Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Παπαφλέσσα. Ρεπό είχε η ομάδα της Λογκάς. Πάμε να δούμε την βαθμολογία. Αυτό που λέγαμε, η ομάδα της Θύελλας Χαρακοπιού αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τους δεύτερους. Είναι στην κορυφή με 35. Στην δεύτερη θέση συγκατοικούν Δόξα Καλαμάτας και ΠΑΟ Καλλιθέας με 29. Στην τέταρτη θέση επέστρεψε ο Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου με 28. Στην πέμπτη θέση ο Πανιώνιος Καλαμάτας με 27. Στην έκτη θέση συγκατοικούν Αθλητική Ένωση Λογκάς και Πράσινα Πουλιά με 21. Στην όγδοη θέση ο Αθλητικός Σύλλογος Φυτιάς με 16, Όσους και ο Δαναός. Ακολουθεί η ομάδα του Πατίστα με 14. Στην εντέκατη θέση η Νέδους Αλαγωνίας με 11. Πρώτη τελευταία θέση για τον Παναθηναϊκό Καλαμάτας με 8. Τελευταία θέση καθώς δεν αγωνίζεται χωρίς βαθμό η ομάδα της Στενοσιάς. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, 16η για τον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής. Αθλητικός Σύλλογος Φυτιάς, Δαναός Καλαμάτας, Παναθηναϊκός Καλαμάτας, Αθλητική Ένωση Λογκάς, Στενοσιά Δόξα Καλαμάτας, ξεκούραστο τρίποντο για την καλαματιανή ομάδα, καθώς όπως είπαμε η Στενοσιά δεν μετέχει στο πρωτάθλημα. ΠΑΟ Καλλιθέας, Θύελλα Χαρακοπιού, το ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής. Πατίστα, Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου και Πανιώνιος Καλαμάτας, Πράσινα Πουλιά συμπληρώνουν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής. Ρεπό, η Νέδουσα Αλαγωνίας. Πάμε στην γάμα τοπική κατηγορία. Είχαμε και εδώ έναρξη του δευτέρου γύρου, 10η αγωνιστική. Ερημής Καλαμάτας, Θύελλα Μερόπης 1-3. Νέσορ Πύλου, Αθλητικός Όμηρος Λεϊκών 1-2. Εθνικός Καλαμάτας, Θύελλα Παραλίας, το μάτς αυτό θα διεξαχθεί αύριο. Ακαδημία Παμίσου, Αθλητικός Όμηλος Χατζή 3-0 χωρίς αγώνα. Και ΠΑΟ Καλαμάτας, Ήχαρος Καλαμάτας 2-4. Πάμε να δούμε την βαθμολογία. Πώς έχει διαμορφωθεί. Η Θύελλα Μερόπης παραμένει στην κορυφή με 27 βαθμούς, σε απόσταση αναπνοής Ακαδημία Παμίσου με 26. Στην τρίτη θέση ο Αθλητικός Όμιλος Λεϊκών με 20. Στην τέταρτη θέση ο Εθνικός Καλαμάτας με 19. Στην πέμπτη θέση η Θύελλα Παραλίας με 15. Στην έκτη θέση ο Ήκαρος Καλαμάτας με 11. Στην έβδομη θέση ο Νέσορ Πύλου με 10. Στην όγδοη θέση ΠΑΟΚ και Ερμής Καλαμάτας με 7 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση ο Αθλητικός Όμιλος Χατζή που έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Τι μάτς περιλαμβάνει. Θύελλα Παραλίας Ερμής Καλαμάτας, Θύελλα Μερόπης Αθλητικός Όμηρος Λεϊκών, ΠΑΟ Καλαμάτας Ακαδημία Παμίσου, Ήκαρος Καλαμάτας Αθλητικός Καλαμάτας και Αθλητικός Όμιλος. Κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ στην κάρτα. Να προχωρήσουμε. Πάμε, Γιώργο, στο μπάσκετ. Τις κάρτες του ποδοσφαίρου. Πάμε να ολοκληρώσουμε τις κάρτες με τον πρώτο νότιο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής του μπάσκετ. Καλαμάτα 80 δεν τα κατάφερε κόντρα στον δυνατό και πρωτοπόρο ΙΑ Καναφλίου. Ιτήθηκε με 44-65. Από εκεί και πέρα, Γλάφκος Νέα Ιωνία 53-46. ΚΑΠ ΕΑ Πατρών 82-63. Ακράτα Κεραυνός Αιγίου 89-68. Έσπερος ΑΟΠΑ Απόλλωνος Μήνης 70-61. Μελίσια Χαγιά 82-64-73. Και Ένωση Ηλίου Ολυμπιάδα 95-59. Πάμε να δούμε την βαθμολογία. Όπως είναι μετά το τέλος και της 14ης αγωνιστικής, τρεις ομάδες στην κορυφή: Ένωση Ηλίου, Γλάφκος και ΙΑΚΑ Ναυπλίου με 26. Ακολουθούν με 24 Μελίσια και Αχαγιά 82. Στους 23 και την 6η θέση η ομάδα της Ακράτας. Στην 7η θέση Νέα Ιωνία και ο Έσπερος Πατρών με 21.
Στην ένατη θέση Κεραυνός Αιγείου και ΚΑΠ με 20 βαθμούς. Ακολουθεί ο Απόλλωνος Μήνης με 18. Στην 10η θέση η ΕΑ Πατρών με 16. Στην 13η θέση με μία νίκη και 13 ήττες η Καλαμάτα 80. Στην τελευταία θέση χωρίς νίκη παραμένει η Ολυμπιάδα. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική για να ολοκληρώσουμε τις κάρτες μας. Ίακας Ναυπλίου Γλαύκος στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής. Νέα Ιωνία ΚΑΠ, ΕΑ Πατρών Ακράτα, Κεραυνός Αιγείου Έσπερος, Απόλλωνος Μήνης Μελίσια, Αχαγιά 82 Ένωση Ηλίου και Ολυμπιάδα Καλαμάτα 80 το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις κάρτες. Πριν όμως πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και πριν εστιάσουμε την προσοχή μας στο μεγάλο ντέρμπι σήμερα Πάμεσου Μεσίνης Πανθουριακός, πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο τι έγινε την Δευτέρα το βράδυ στο Αθλητικό Κέντρο της Ένωσης στην Πίτα των Διαιτητών. Τι ανέφερε ο κύριος Οικονομίδης, που έγινε μεγάλο ντόρος είναι η αλήθεια, και στη συνέχεια θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας. Κόπη πίτας για τον Σύνδεσμο Διαιτητών Μεσσηνίας με τον πρόεδρο της ΕΠΣ να ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ποδόσφαιρο καθώς στις προσεχείς εκλογές της Ένωσης δεν θα είναι και πάλι υποψήφιος. Την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης εδώ θέλω να σας ανακοινώσω ότι η Ένωση πριν από λίγο προκήρυξε εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Φεβρουαρίου και ακόμη να σας ανακοινώσω ότι εγώ θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ μαζί σας σε κοπή πίτας σαν πρόεδρος της Ένωσης. Δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές, οπότε θα συνεχίσω με κάποιον άλλον. Δεν έβαλα ποτέ στόχο μου να κάνω καριέρα στο ποδόσφαιρο, ούτε να οικονομήσω το ποδόσφαιρο. Εσείς σαν διαιτητές, οικονομάτε. Και να σας πω την αλήθεια, στα σχέδιά μου ήταν να αποχωρήσω από πέρυσι και θα είχα φύγει. Αλλά επειδή μέσα στους κύκλους διαιτησίας διαδίδεται ότι το καλοκαίρι του 17 θα έχουν φύγει όλοι. Και ο Οικονομίδης και ο Κότσαρης θα έχουν φύγει όλοι. Έμεινα να τους αποδείξω ότι ο Οικονομίδης δεν φεύγει έτσι. Φεύγει επειδή το θέλει. Άλλους διώχνουν από το ποδόσφαιρο. Ο Οικονομίδης φεύγει μόνος του. Έγινε ένα μεγάλο θέμα στην Ομοσπονδία που το χθες που είχαμε συμβούλιο και εμείς οι προπονητές με ρώτησαν πώς είναι οι διαιτητές σου εκεί. Λέω είναι πολύ καλή. Κάνε λάθη και βέβαια κάνε λάθη. Ποιος δεν κάνει λάθη. Ο ποδοσφαιριστής δεν κάνει. Ο προπονητής δεν κάνει. Ο φύλαθρος δεν κάνει. Ποιος δεν κάνει λάθος. Εγώ χαίρομαι που κάνει λάθος ο διαιτητής. Και είναι εξαιρετικά πιστεύω και φαίνεται ανθρώπινο λάθος από να είναι λάθος του συστήματος. Βάλε αυτόν να παίξει, βάλε τον άλλο, βάλε τον άλλο. Αυτά τα λάθη δεν τα συγχωρώ. Τα συνειδητά λάθη όχι. Λάθη να κάνετε, να συνεχίσετε να κάνετε, γιατί δείχνει ότι είστε υγιείς άνθρωποι, δεν είστε κομπιούτερ. Οπωσδήποτε θα γίνουν λάθη. Συνεχίστε να κάνετε λάθη για να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο λάθη. Είδαμε λοιπόν τι έγινε στην κοπή πίτας των διαιτητών. Και όπως σας είπαμε πριν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας, κύριο Λεωνίδα Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Οικονομίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και σε όλο το φιλάθλο κοινό της Μεσσηνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστω και από το τηλέφωνο, γιατί είστε εκτός Μεσσηνίας, θα συζητήσουμε για την ΕΠΣ Μεσσηνίας και όλα αυτά που είπατε που είναι η αλήθεια δημιούργησαν κάπως κάποιο κλίμα περίεργο που είπατε στην πίτα των διαιτητών της ΕΠΣ Μεσσηνίας. Καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσείς γιατί πήρατε την απόφαση να μην είστε ξανά υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν στις 26 Φεβρουαρίου? Καταρχάς, παιδιά, μετά από 28 χρόνια που ασχολούμαι με τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, θεώρησα ότι κάποτε φτάνει το τέλος ή πρέπει να αποχωρήσω. Άλλωστε, υπάρχει και άλλος κόσμος, άλλοι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν και να προσφέρουν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Κύριε Οικονομίδη, αναφέρατε ότι αποχωρείτε μετά από 28 χρόνια. Στο βίντεο που είδαμε, αναφέρατε ότι είχατε πάρει την απόφαση να αποχωρήσετε από το καλοκαίρι του 2017. Από την άνοιξη του 17 θα έλεγα. Αλλά δεν το κάνατε γιατί όπως χαρακτηριστικά είπατε ακουγόταν στους κύκλους ότι φεύγει ο Οικονομίδης. Μέσα στους κύκλους διαιτησίας από κάποιον μάλλον ακούγεται ότι είχε τη δύναμη, θεώρησε ότι έχει τη δύναμη να διώξει από το ποδόσφαιρο εκλεγμένα άτομα. Και για να το αποδείξω ότι δεν έχει τέτοια δύναμη, γι' αυτό αποφάσισα να παραμείνω μέχρι σήμερα.
Πώς θα φεύγατε δηλαδή, αυτό το άτομο με τι δύναμη θα μπορούσε να σας διώξει εσάς από την ΕΡΣ Μεσσηνίας? Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Θα το γνωρίζω, πιστεύω το γνωρίζω ο ίδιος που σε ποιες πλάτες στηριζόταν και διέδιδε έξω ότι έχει τη δύναμη να μας διώξει και εμένα και όλη την Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλιστα. Κάνατε ακόμα λόγο ότι εσείς σταματάτε από το ποδόσφαιρο και δεν σας διώχνει το ποδόσφαιρο όπως έκανε, όπως έγινε με κάποιους άλλους. Πολλοί είπαν ότι αυτό ήταν αιχμή, σπότα, ο καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει, προς τον κύριο Αρισίδη Σταθόπουλο. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Όχι, το θέμα είναι ότι εγώ φεύγω μόνος μου, όπως είπα. Τώρα κάποιους άλλους, γιατί δεν μιλάω για το συγκεκριμένο άτομο που είπατε, στην Ελλάδα γενικά έχουν απομακρυνθεί με δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο άτομο, και άλλα άτομα έχουν απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο με δικαστικές αποφάσεις. Νομίζω όμως, κύριε Οικονομίδη, στην Μεσσηνία δεν μας έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό πέρα από τον κύριο Σταθόπουλο. Τι να κάνουμε, αν στο μυαλό σας έρχεται μόνο αυτός, τι να κάνουμε. Εγώ μιλάω γενικά. Μίλησα γενικά για πολλά άτομα που έχουν απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο. Κάπως ιδιαίτερα, κύριε Οικονομίδη, ακούστηκε και αυτό που αναφέρατε, πως εγώ δεν κονόμησα από το ποδόσφαιρο, απευθυνόμενος προς διαιτητές, εσείς κονομήσατε. Και κονομάτε. Ναι. Ναι, από την άποψη ότι εγώ είμαι εκλεγμένος και προσέφερα στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι τόσα χρόνια που ήμουν εργάστηκα για το ποδόσφαιρο, ενώ οι διαιτητές γενικά η προσφορά τους αμείβεται. Πληρώνονται και διαιτητεύουν, δεν διαιτητεύουν τζάπα. Υπάρχει μια πικρία προς τους διαιτητές, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όχι, πικρία προς τους διαιτητές δεν υπάρχει. Υπάρχει πικρία για συγκεκριμένο άτομο που έλεγε, ισχυριζόταν ότι μπορεί να μας διώξει το καλοκαίρι του 2017. Κύριε Οικονομίδη, εγώ πάλι από αυτό που ακούω, νομίζω ότι αυτό το άτομο για το οποίο αναφέρεστε είναι στους κύκλους της διαιτησίας. Είναι? Στους κύκλους της διαιτησίας. Μα το είπα, από τους κύκλους διαιτησίας είπα. Α, δεν το είχα ακούσει ότι είχατε αναφέρει για τους κύκλους διαιτησίας. Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα, όσο αφορά τις υποψηφιότητες, να μας πείτε λίγο τη διαδικασία που υπάρχει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου για να ακούσει και ο κόσμος. Ναι, ήδη ταχυδρομούνται οι προσποιήσεις για τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με αυτές θα κληθούν τα σωματεία να υποβάλουν τις υποψηφιότητες των εκπροσώπων τους, αυτών που επιθυμούν, θα μας στείλουν τα πλειοεξούσια αυτών που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση. Και στις 26, όπως είπαμε, Φεβρουαρίου θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα, αν ρωτάτε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, ακόμα δεν γνωρίζω. Ο μόνος που θα έλεγα με έχει πλησιάσει, έχει μιλήσει μαζί μου και έχει ζητήσει βοήθεια είναι ο κύριος Βασιλόπουλος Τάκης. Μάλιστα, εμείς έχουμε επίσημα ο κύριος Τάκης Βασιλόπουλος. Έχουμε ακούσει και τον κύριο Τσίκινη. Θα το δούμε αυτό, βέβαια, μένει να και επίσημα αυτό. Κάτι τώρα, η τελευταία εσείς για να κλείσετε, θα θέλατε κάτι να επισημάνετε? Όχι, πριν επισημάνετε, ναι. Συγγνώμη κύριε Οικονομίδη, μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Ναι. Αποχωρείτε 28 χρόνια μετά από 28 χρόνια αποχωρείτε από το ποδόσφαιρο και τους κύκλους της Ένωσης. Αποχωρείτε γεμάτος, πικραμένος? Ποια είναι η αίσθηση την οποία έχετε αυτή τη στιγμή? Όχι, θεωρώ ότι τα 28 χρόνια που υπηρέτησα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων εργάστηκα, προσέφερα. Ευχαριστημένος θα έλεγα, φεύγω, απέκτησα γνωριμίες, η δουλειά της Ένωσης δεν με κουράζει, έμαθα πράγματα που δεν τα γνώριζα. Να πω εδώ ότι στο ποδόσφαιρο και στα της Ένωσης ξεκίνησα να αναμειγνύουμε μετά από παρότρινση του κ. Σταθόπουλου που ήταν τότε πρόεδρος της Ένωσης. Μάλιστα. Συγγνώμη και πάλι. Αν γυρίζατε τον χρόνο πίσω. Ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγω και να ασχοληθεί για κάποιο άλλο. Αν, κύριε Οικονομίδη, είχατε την ευχέρεια να γυρίσετε τον χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι από όλα αυτά, από όλα αυτά που κάνατε στην Ένωση? Να σας πω, με την εμπειρία που είχα αποκτήσει, πιθανόν κάποια πράγματα να άλλαζαν. Μάλιστα. Το αύριο ή το μέλλον του κυρίου Οικονομίδη μπορούμε να το δούμε σε άλλο πόστο, εκτός ΕΡΣ Μεσσηνίας? Όχι, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή, δεν έχω στόχο να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Ωραία. Και κάτι για να κλείσουμε, κάτι που θα θέλατε να επισημάνετε εσείς? Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι όποιος εκλεγεί από τις νέες αρχιερευσίες της Ένωσης να έχει καλή επιτυχία στο έργο του, να προσφέρει, γιατί τα σωματεία της Ένωσης μας, του νομού μας, έχουν ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να προσφέρει κάποιος και
είναι ευχάριστο τα σωματεία μας να πηγαίνουν καλά, να έχουν καλές διαιτησίες και να προοδεύει το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Ωραία. Κύριε Κολομή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Οικονομίδη. Πιστεύω ότι Γιώργο μπορεί να μην κατανόμασε. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ότι πήγαινε για τον κύριο Σαββόπουλο, γιατί δεν τον κατανόμασε και τον ίδιο. Ναι, τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι ΕΡΣ Μεσσηνίας. Πάμε τώρα στην Α τοπική κατηγορία. Ξεκινάμε με. Πάμε στο Πανθουριακό. Το μεγάλο τέρμι σήμερα στη Μεσσήνη με νικητή. Καθαρό νικητή. Τον Μπάμισο με σκορ 4-2. Θριαμβευτής λοιπόν. Μπήκε από την αρχή στο γήπεδο και έδειξε τι θέλει. Τι θέλει από το σημερινό παιχνίδι. Μπάμισος Πανθουριακός λοιπόν 4-2. Γεμάτο, αν μη τι άλλο, παιχνίδι. Μεγάλο ντέρμπι. Χιλίων περίπου ατόμων παρουσία στο γήπεδο της Μεσσήνης. Νομίζω η μισή ποδοσφαιρική Μεσσηνία ήταν εκεί να παρακολουθήσει το ντέρμπι. Ο Πάμισος που ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 9 από ένα φάουλ του Μπαστακού και ένα τραγικό λάθος του Γιώργου Κυριακόπουλου, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Εκεί προηγήθηκε ο Πάμισος και νομίζω ότι έγινε ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό του ο κ. Ματζούνης. Από εκεί και πέρα έδωσε, θα έλεγα, χώρο στον Πανθουριακό, έδωσε μπάλα στον Πανθουριακό. Ο Πανθουριακός κυκλοφορούσε την μπάλα, προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Δεν το έκανε στο 32 με τον Μουστάκα που ο Αντωνόπουλος του είπε όχι. Δύο λεπτά αργότερα το κλασικό παιχνίδι του Πάμισου, ανοιχτό γήπεδο, ταχύτητα, Μπίσα και Λαθύρης, 2-0 και νομίζω κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κρίθηκε το παιχνίδι εκεί. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο, ό,τι σκέψη και μπορεί να έχει ο κύριος Αργυρόπουλος με την αλλαγή που πραγματοποίησε, έβαλε τον Κουρούπη στην θέση του Μούσα. Νομίζω σβήστηκαν όλα 45 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σταύρος Τσουλάκος από κεφαλιά πάσα του Κάνιστρα έκανε το 3-0 και νομίζω ότι κάπου εκεί η τελετή έλαβε τέλος. Απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα το παιχνίδι. Ο Πάμισος έβαλε και τέταρτο πανέμορφο γκολ με τον Μπίσα στο 80. Θα το δούμε, πραγματικά είναι πολύ όμορφο το τέρμα. Και κατάφερε ο Χρήστος Βίζας με δύο τέρματα στο 82 και στο 90, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, να σκοράρει δύο φορές για τον Πανθουριακό και να μετριάσει λίγο αυτές τις διαστάσεις της ήττας κόντρα στον Πάμισο. Πάμε να δούμε πώς ο Πάμισος επικράτησε του Πανθουριακού με 4-2. Τρίψας στο τείχος. Πολλοί κόσμοι στα κάρια του Κυριακόπουλου για να δούμε. Καραγιάννης εκτελεί, καλοχτυπημένο. Είναι ο Κυριακόπουλος με τις γροθιές από Μάγνε. Αριστομενόπουλος, κοντρόλαρε, σούταρε. Την μπάλα αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι του Κυριακόπουλου. Εκτελεί, καλοχτυπημένο. Είναι ο Κυριακόπουλος, έχασε η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Πάμισος, ανοίγει το σκορ με το τραγικό λάθος του Γιώργου Κυριακόπουλου στο 8ο λεπτό. Άγγελος Μπαστακός και 1-0 ο Πάμισος. Με τη συμπλήρωση 8 λεπτών στο γήπεδο της Μεσσήνης. Τραγικό το λάθος του Γιώργου Κυριακόπουλου, ο οποίος θέλησε να μπλοκάρει την μπάλα. Του έφυγε μέσα από τα χέρια και ο Πάμισος πολύ νωρίς, πριν τη συμπλήρωση 10 λεπτών, παίρνει κεφάλι στο σκορ στο γήπεδο της Μεσσήνης, διάποδος Άγγελου Μπαστακού. Για τον Μουστάκα. Μουστάκα ψάχνει τον Μπιτσάνη, θα σηκωθεί το σημαίακι του πρώτου βοηθού του κ. Καρβούνη. Πώς πήγε ενόμενη η επιθετική προσπάθεια του Μάριου Μπιτσάνη. Αργυρόπουλο. Κίνηση του Τρίψα, αυτόν έψαξε ο Αργυρόπουλος. Τρίψας από δεξιά, θα σεντράρει. Προσπαθεί να μπει στη φάση, ο Μουστάκας απλωσάρει. Αντωνόπουλος Μπιτσάνη, συνεχίζεται η φάση. Τρομερή ευκαιρία για τον Πανθουριακό στο 32ο λεπτό να φτάσει στην ισοβάριση. Όμως ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν σε ετοιμότητα στην προβολή του Άρη Μουστάκα από τη σέντρα του Τρίψα. Προσπάθεια του Μπερερή, αποσπάται την μπάλα και απομακρύνει προς τον Μπίσα. Συγκόντρα τώρα ο Πάμισος, Μπίσα για τον Λαθύρη. Δεν υπάρχει οφσάιντ και μεγάλη ευκαιρία για τον Πάμισο να κάνει δύο τα τέρματά του. Μπίσα στα δίχτυα, 2-0 στο 34ο λεπτό. Σε μια αντεπίθεση που έβγαλαν οι νησιώτες Μπίσα Λαθύρης, 2-0 στο 34 ο Πάμισος. Ο Λαθύρης που αφιερώνει τον γκολ και στον άτυχο του Πάμισου τον Γιώργο Βέλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Τέλο Άγρα. Στο 34ο λεπτό ο Πάμισος κάνει δύο τα τέρματά του. Εκτελεί το φάουλ, καλοχτυπημένο είναι με το ένα χέρι δύσκολα ο Αντωνόπουλος. Μπαλιά του Μωράκης, δεν μπόρεσε, κεφαλιά πάσα προς το Χελάς, σε θέση offside. Ο Χελάς θα υποδείξει ο κύριος Καρβούνης. Την κεφαλιά πάσα του Μπιτσάνη. Λαθύρη,
Λαθή τη σέντρα προς τον Τσουλάκο, Τσουλάκος πίσω και τον Καραγιάννη, Καραγιάννης ξανά προς τον Τσουλάκο. Προσπαθεί να γυρίσει, κερδίζει κόντρες Τσουλάκος. Μπίσα, δεν υπάρχει offside ευκαιρία. Ο Μούσα απομακρύνει τώρα. Θα υποδειχθεί επιθετικό φάουλ του Μπίσα. Λαθίνης κρατά στη Φωγινά και αφήνει ωραία για τον Καραγιάννη με μία ψάχνει τον Τσουλάκο. Στην κόντρα τώρα ο Πάμισος ξανά. Τσουλάκος για τον Μπίσα. Μπίσα μπήκε στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει. Κουρούπης κάνει στρασκεφαλιά. Πάσα Τσουλάκος ευκαιρία 3-0. Σταύρος Τσουλάκος στο 46, 3-0 ο Πάμισος. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Αλέξη Ματζούνη κάνει 3 τα τέρματά της με τον Σταύρο Τσουλάκο στο ντεμπούτο του στην επιστροφή του στην Μεσίνη. Ήταν η προσπάθεια του Μπίσα από αριστερά, γύρισε προς την περιοχή, ο Κάνιστρας ψύχρεμα με το κεφάλι έστωσε στον Τσουλάκο που από κοντά νίκησε τον Κυριακόπουλο για τρίτη φορά σήμερα. Και ο Πάμισος κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κλειδώνει το παιχνίδι. Μουστάκας, Πανταζής, δεξιά για τον Τρίψα. Ωραία πάσα του Βασίλη Πανταζή. Τρίψα σεντράρι, στο δεύτερο κάνει προς τον Χελά. Μόνο στο Χελάς από κοντά στην αγκαλιά του Αντωνόπουλου. Διαδρόμους οι παίχτες του Πανθουριακού και οδηγούνται σε λάθη όπως αυτό του Κλουβάτου τώρα. Ο Τσουλάκος ψάχνει τον Λαθήρη, τσιμπάει ο Λαθήρης, αφήνει για τον Μπίσα ευκαιρία. Λαθήρης, Κυριακόπουλος θα του στερήσει το γκολ. Στην κόντρα ξανά ο Πάμισος, Μπίσα είναι γρήγορος, αποφεύγει τον Κουρούπη. Στον Οδεμισιώτη μπροστά του, θα πλασάρει, μπάλα στα δίχτυα. Πανέμορφο γκολ του Φραντσέσκο Μπίσα στο 80 λεπτό της συνάντησης, 80 λεπτά παιχνιδιού. Φραντσέσκο Μπίσα και 4-0. Ο Πάμισος, πανέμορφο τέρμα για τους γηπεδούχους που δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι στην κόντρα επίθεση με τον Φραντσέσκο Μπίσα να σκοράρει. Κουρούπης προσποιείται στον Μωράκη. Δεξιά για τον Γιάννη Τρίψα. Σέντρα του Σοπέτον Δοκάρη. Ευκαιρία. Βίζα. Συμπάλα στα δίχτυα. 4-1 μειώνει ο Πανθουριακός με τον Χρήστο Βίζα στο 82ο λεπτό της συνάντησης. Ήταν ωραία προσπάθεια των φιλοξενούμενων από δεξιά. Το γύρισμα του Γιάννη Τρίψα. Ο Βίζας πήρε μπάλα μέσα στην περιοχή. Έκανε το κοντρόλ. Σούταρε στην απέναντι γωνία του Αντωνόπουλου. Μείωσε ο Πανθουριακός στο 82ο λεπτό της συνάντησης με τον Χρήστο Βίζα. Φτάνει. Έχασε χωρίς φάουλο Μπογκδάνη. Μουστάκας κατά μέτωπο, πάσα για τον Βιζά, 4-2. 4-2 ο Πανθουριακός βρίσκεται δεύτερη φορά δίχτυα σήμερα με τον Βιζά και μειώνει σε 4-2 κόντρα στον Πάμισο στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Μαζεύει κάπως θα έλεγα την έκταση της ήττας η ομάδα του Γιώργου Αργυρόπουλου. Λοιπόν, Θανάση, μεγάλη νίκη σήμερα στο ντέρμπι κοντά στον Πανθουριακό. Εκμεταλλευτήκατε το γρήγορο γκολ. Ήρθε και το δεύτερο στην κόντρα επίθεση και έγιναν για εσάς πιο απλά τα πράγματα. Πες μου δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, όντως περιμέναμε ότι θα ήταν πιο δύσκολο. Αλλά βγήκανε κάποιες φάσεις. Συγκεντρωθήκαμε στο παιχνίδι, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Και έτσι βάλαμε γρήγορα γκολ. Ήρθε και το δεύτερο. Μπορούσαμε κι άλλα περισσότερα. Αλλά εντάξει. Πιστεύω πως έπρεπε να ήταν πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει. Από εδώ και πέρα, ο Πάμισος πλέον είναι πάλι στο συν 4 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ερχόσασταν από μία ήττα την προηγούμενη εβδομάδα. Είσαι στο συν 4, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, μόνιμα εκεί. Ναι, μόνιμα εκεί, θα κοιτάμε κάθε Κυριακή για την νίκη. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι ακόμα και άλλες ομάδες που είναι καλές, παίζουν ποδόσφαιρο. Και θα προσπαθήσουμε εδώ κάθε Κυριακή για να δω κάτι καλύτερο. Είδαμε λοιπόν τις φάσεις από το παιχνίδι Πάμε Πανθουριακός και τις δηλώσεις του Θανάση Μπίσα. Πιστεύω, Γιώργο, Λαθήρης Μπίσα σήμερα μέσα στο γήπεδο έκαναν ό,τι θέλανε και βρισκόντουσαν με κλειστά μάτια. Τους βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι. Είναι η αλήθεια. Βρήκανε πολλούς καινούς χώρους στην άμυνα του Πανθουριακού και είναι δύο ποδοσφαιριστές που όταν βρουν χώρο μπορούν να σε σκοτώσουν. Το έκαναν και οι δύο. Μπίσα ειδικότερα. Μία assist στον Λαθήρη. Σκοράρει και πανέμορφο τέταρτο τέρμα. Νομίζω ήταν εκ των πρωταγωνιστών. Όμως θα έλεγα ότι δεν στερήθηκε κανένας ποδοσφαιριστής του Πάμε. Ο καθένας είχε το ρόλο του μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις
οδηγίες του Αλέξη Ματζούνη. Ο καθένας απέδωσε όσο έπρεπε και ήρθε αυτή η μεγάλη νίκη του Πάμισο. Λικούργο, είδες εσύ τις φάσεις από το παιχνίδι. Το σχολιασμό σου. Επηρέασε το γκολ του Μπαστάκου πάρα πολύ την εξέλιξη του αγώνα. Και το δεύτερο γκολ, νομίζω, το τεχνικό offside που πάνε να κάνουν οι παίχτες του Πανθουριακού. Μετά είναι το παιχνίδι του Παμίσου. Η αντεπίθεση είναι ο Λαθύρης με τον Πίσα, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Μεταλλευτήκανε πάρα πολύ καλά τους χώρους. Δημιουργήσανε πάρα πολλές φάσεις. Έτσι το σκορ είναι αυτό, το παιχνίδι του Παμίσου. Είχατε αντιμετωπίσει τον Πάμισο μία εβδομάδα πριν, που γνώρισε και την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα με 3-2. Τι διαφορά είδες στον Πάμισο που αντιμετωπίσετε εσείς και στον Πάμισο σήμερα? Εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί αγώνες. Εμείς είχαμε διαβάσει διαφορετικά τον αγώνα με τους Γαραλιάνους. Αυτά που μας είπε ο προπονητής μας θα κάναμε κατά γράμμα όλα. Και θεωρώ ότι το 3-2 είναι μια δίκαιη νίκη προς εμάς. Σε αυτόν τον αγώνα. Είχατε, Λικούργο, βάλει στο μυαλό σας και το παιχνίδι του Κυπέλλου και έτσι πως είχατε ιτηθεί τότε στην Ναι, το παιχνίδι του Κυπέλλου μας είχε επηρεάσει. Γιατί είχε έρθει τότε με ανατροπή. Με ανατροπή, με 10 παίκτες ο Πάμισος. Και προχθές σας ισοφάρισε ο Πάμισος σε 2-2 και είχε δύο περιπτώσεις πριν κάνετε το 3-2 με τον Τζανετέα. Πάλι να κάνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή να γυρίσει την κατάσταση. Να γυρίσει τον αγώνα, ναι. Πάμε τώρα, προχωράμε. Θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Λικούργο Ανδρώνη. Ανδρούσα Φαρέ σήμερα στο γήπεδο της Ανδρούσας. 4-0. Συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία. Όπως τελείωσε τον πρώτο γύρο, έτσι συνεχίζει και στο δεύτερο γύρο η ομάδα του Νίκου Γεωργακλή. Και τα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον αθλητικό Όμιλο Φαρέ. Το 1-0 από τον Βαβαρούτσο, το 2-0 από τον Βλαχόπουλο. Και συνέχεια ανέλαβε ο Φώτης ο Γεωργιόπουλος, που φέτος πραγματικά κάνει συγκλονιστικό πρωτάθλημα και είναι από τις πρώτες θέσεις του πίνακα των σκόρε. Τρίτη θέση η ομάδα της Ανδρούσας παραμένει με 2 βαθμούς πλέον από τον δεύτερο Πανθουριακό και να δούμε τι άλλο μπορεί να δούμε από αυτήν την ομάδα και πού μπορεί ακόμα να φτάσει. Πάμε να δούμε τις φάσεις τα καλύτερα στιγμιότυπα από το σημερινό παιχνίδι στο γήπεδο Βασίλης Μαλαφέκας. Εντάξει. Ωραίο. Το φάγεις. Ωπα. Κάλε, το πήρες. Ναι, Φαράκια, φάγεις. Να το. Ωραίο, πολύ ωραίο. Από εδώ, πατσότη ρε. Τι κολλάρα ήταν. Τι στάλα. Ρυκλής. Φατής. Ναι. Δες που κατεβασιάβες κανένα ωραία. Αλλαγή, ωραία.
Είδαμε λοιπόν τις φάσεις από το παιχνίδι Ανδρούσα Φαρέτα 0. Γιώργο, η Ανδρούσα. Πραγματικά εντυπωσιακή πορεία. Εξαργύρωσε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο σήμερα την εκτός έδρας νίκη στο διαβολή στην περασμένη αγωνιστική. Απ' την άλλη, το Φαρέ δεν μας έχει συνηθίσει να δέχεται τέσσερα τέρματα πόλου. Και ειδικότερα σε ένα ημίχρονο. Το πρώτο μέρος ήταν στο 0-0. Κατάφερε η Ανδρούσα, πέτυχε τέσσερα τέρματα στο δεύτερο μέρος και μια νίκη επί του Φαρέ την έδωσε διαστάσεις τριάμβου. 2-2 θα πω εγώ του Νίκου Γεωργακλή κοντρα στην πρώην ομάδα του. Θυμίζω και την πρώτη αγωνιστική στο Παναγιώτη Παχράμης είχε επικρατήσει η Ανδρούσα 0-1. Σήμερα πιο εύκολα από ότι το πρώτο παιχνίδι επικράτησε της ομάδας του Φαρέ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εμείς πάμε Ασπρόχωμα Απόλλων Καλαμάτας 1-5. Ο Γιώργος ήταν εκεί, παρακολούθησε το παιχνίδι και όπως μιλήσαμε και χτες, Γιώργο, οι δύο αποβολές πιστεύω έπαιξαν. Δεν έπαιξαν τον σημαντικότατο ρόλο. Σίγουρα έπαιξαν ρόλο στην έκβαση του σκορ, θα έλεγα εγώ, στη διαμόρφωση του σκορ και όχι στι νίκες του Απόλλωνα, καθώς ο Απόλλωνας ήταν ανώτερος, θα έλεγα, καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος και μέχρι το 35ο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Πέτυχε δύο τρέματα με του Γκελγκέρια Δημήτρη Τσουλάκο. Ήρθε ένα πολύ όμορφο τέρμα του Μπεκιάρη με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 38. Που έβαλε ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του Ασπροχώματος. Στο δεύτερο μέρος, στο 55, εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο Αλεξόπουλος κερδίζει πέναλτι από τον Χρονόπουλο, τον Ανδρέα. Εκτέλεσε ο Αλεξόπουλος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 1-3. Ο Ανδρέας Χρονόπουλος διαμαρτυρήθηκε έντονα, είδε δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα ενός λεπτού από τον κύριο Μπλάνα, άφησε την ομάδα του με 10. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν ένα φάουλ που κέρδισε ο Απόλλωνας έξω από την περιοχή. Διαμαρτύρθηκε έντονα αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας του Ασπροχώματος, ο Γιώργος Σακάς, και εκείνος με τη σειρά του αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον κύριο Μπλάνα. Και νομίζω ότι κάπου εκεί αγωνιζόταν με 10 πλέον ποδοσφαιριστές του Ασπροχώματος. Με 9 ποδοσφαιριστές. Ήρθε η αποβολή του Γιώργου Σακά. Δεν υπήρχε δεύτερος τερματοφύλακας. Έκατσε ο Μουράτη κάτω από τα δοκάρια. Και απλά νομίζω περιμέναμε το τελικό σκορ. Από το 51ο λεπτό είχε κρυθεί το παιχνίδι στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Πάμε να δούμε πώς ο Απόλλωνας έφυγε νικητής από το Ασπρόχωμα και επέστρεψε στις νίκες και επιστρέφουμε. Φάτσα με το 0-1 από κοντά. Με τα πόδια ο Σακάς απομακρύνει. Σημαντική ευκαιρία για το ομάδα του Σπροχώματος. Το τρίτο λεπτό. Τον Απόλλωνα. Καλόπλος στο 1-2. Ελευθερώνουν τώρα οι παίκτες του Απόλλωνα. Μανολόπλος για τον Γκελγκέρια. Ξανά Μανολόπλος. Συνέφερε στο αριστερό σούταρε. Μπάλα πέρασε out. Τσουλάκος με μία για τον Γκελγκέρια μέσα στην περιοχή, την έφερε στο αριστερό, πλασάρι, μπάλα στα δίχτυα. 0-1, ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ στο 18ο λεπτό με τον Έλβις Γκελγκέρια από την πολύ ωραία προσπάθεια του Δημήτρη Τσουλάκου και την κάθετη του πάσα. Γκελγκέρια με το αριστερό πλάσαρε τον Σακά για το 0-1 του Απόλλωνα στο 18ο λεπτό. Κουντάνι, το σούτ είναι καλό, Σακάς έχασε και από κοντά το 0-2 για τον Απόλλωνα. Με τον Δημήτρη Τσουλάκο στο 33ο λεπτό, ο Απόλλωνας απλοποιεί τα πράγματα από το δυνατό σου του Κουντάνη, ασταθής επέμβαση του Γιώργου Σακά. Παραμόνευε εκεί μέσα στην περιοχή ο Δημήτρης Τσουλί. Απευθείας, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και έχει περάσει στη γραμμή, έχει σηκωθεί το σημαίακι του κύριου Κομπιλίδη. 2-1 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπεκιάρη, μειώνει η ομάδα του Ασπροχώματος στο 31ο λεπτό. Έπιασε, θα έλεγα, στον ύπνο τον Μπαχράμι. Πανέμορφο γκολ, λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Ο Μπεκιάρης έστειλε την μπάλα αρχικά στο οριζόντιο και συνέχεια με την υπόδειξη του κύριου Κομπιλίδη στα δίχτυα του Απόλλωνα και έτσι στο 30ο. Τον Μιχαλόπουλος και τον Αλεξόπουλο από δεξιά. Πάει κοντά του και ο Ανδρέας Χρονόπουλος. Ο Αλεξόπουλος βρέθηκε στο έδαφος. Πέναλτι για τον Απόλλωνα. Το κέρδισε ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος από τον Χρονόπουλο. Τον Ανδρέα, πέναλτι για τον Απόλλωνα στο 54ο λεπτό. 55 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Απόλλωνας έχει μεγάλη ευκαιρία να κάνει 3 τα τέρματά του. Αλεξόπουλος εκτέλεσε η μπάλα στα δίχτυα. 1-3 ο Απόλλωνας με τον Βαγγέλη Αλεξόπουλο στο 55ο λεπτό. Ο Σακάς έπεσε στην αριστερή του γωνία. Η μπάλα πήγε στην δεξιά του και έτσι ο Απόλλωνας παίρνει ξανά προβάδισμα 2 τερμάτων στο γήπεδο του Ασπροχώματος. 10 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν μια ωραία κάθετη πάσα του Κουντάνη. Αν δεν απατώμε προς τον Αλεξόπουλο, εκείνος μπήκε στην περιοχή από δεξιά. Κέρδισε την μονομαχία με τον Ανδρέα
Χρονόπουλο, βρέθηκε στο έδαφος, σφύριξε την παράβαση ο κύριος Μπλάνας. Συνέχεια ο Αλεξόπουλος έκανε 3 τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 55ο λεπτό και κόκκινη στον Ανδρέα Χρονόπουλο για διαμαρτυρία προς τον κύριο Μπλάνα με 10. Η ομάδα του Ασπροχώματος θα συνεχίσει στα επόμενα 35 λεπτά της. Ο Σακά από τον κύριο Μπλάνα για έντονη διαμαρτυρία με 9 συνεχίζει η ομάδα του κύριου Λούτα. Στο 58ο λεπτό. Του Αλεξόπουλου και από τον Σουτ νίξε τον Μουράτη στην αριστερή του, στη δεξιά του γωνία 1-4. Αλεξόπουλος και 1-5. Ένα ωραίο σουτ του Βαγγέλη Αλεξόπουλου στο 75ο λεπτό. Είδαμε λοιπόν τις φάσεις από το παιχνίδι Ασπρόχωμα Απόλλων Καλαμάτας 1-5. Γιώργο. Εντάξει, αυτό είδαμε τις δύο αποβολές. Να ξεκινήσουμε από τις αποβολές που είχε η ομάδα του Ασπροχώματος. Στο 55 ο Ανδρέας Χρονόπουλος είδε δύο κίτρινες σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων από τον κύριο Μπλάνα για έντονη διαμαρτυρία. 4 λεπτά αργότερα τον ίδιο δρόμο ακολούθησε ο κύριος Σακάς και εκείνος για διαμαρτυρία. Μίλησε άσχημα προς τον ρέφερη. Να πούμε ότι του είπε ρέι, είσαι σοβαρό σε μια απόφασή του. Έδωσε ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Ασπροχώματος ο έμπειρος ρέφερη. Ακούστηκε δυνατά στο γήπεδο να φωνάζει ο κύριος Σακάς ρέι, είσαι σοβαρό, τι δίνεις. Ο κύριος Μπλάνας του έδειξε την κόκκινη κάρτα. Θα έλεγα ότι είναι στη δική του ευκαιρία να δείξει την κόκκινη κάρτα σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω, Σιλικούργο, πώς σου ακούγεται. Εντάξει. Θα μπορούσε, νομίζω, ότι είναι στην ευκαιρία του διαιτητή να βγάλει κόκκινη κάρτα. Και είναι ένας διαιτητής ο κύριος Μπλάνας που δεν συγχωρεί. Δεν σηκώνει αυτά. Είναι η αλήθεια αυτή. Δεν συγχωρεί εύκολα τέτοιες διαμαρτυρίες ή τέτοιες. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω την προσπάθεια. Εκεί το τι έκανε ο κύριος Σακάς, έξω φρενών, νομίζω ήταν λίγο το πέναλτι, λίγο ότι είχε βρεθεί η ομάδα του με πίσω πάλι με δύο γκολ. Ξέφυγε λίγο, φώναξε τον κύριο Μπλάνα και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και νομίζω ότι εκεί ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας όμως ήταν καλύτερος, ειδικότερα στο πρώτο μέρος. Πετυχαίνει όμορφο τέρμα με τον Γκελγκέρια, βρίσκει και δεύτερο τέρμα. Πολύ όμορφο τέρμα όμως και του Μπεκιάρη για την ομάδα του Ασπροχώματος. Ωραίο φάουλ από πολύ μακριά, ήταν λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου, το βλέπουμε τώρα. Αυτό το γκολ του Μπεκιάρη που ήταν λίγο εκτός ο Μπαχράμης. Νομίζω ήταν λίγο εκτός θέση, δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε ότι από εκεί θα το πάει απευθείας ο Μπεκιάρης. Όμως να που πέτυχε ένα πολύ όμορφο τέρμα ο μεσοεπιθετικός του Ασπροχώματος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε τώρα εμείς να δούμε Ολυμπιακός Καλαμάτας Τέλος Σάρας. Χθες στο δημοτικό γήπεδο Γιώργου Ζουκαρέας και θα σταθούμε στη συνέχεια στο παιχνίδι για να μιλήσουμε με τον Λικούργο Ανδρώνη. Ο Τέλος Σάρας πέτυχε δύο γκολ. Ένα στην αρχή στο δεύτερο λεπτό με τον Λικούργο Ανδρώνη. Θα το δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-1. Και ένα στο τέλος με τον Γεωργιόπουλο. Όμως ο Ολυμπιακός Καλαμάτας πραγματοποίησε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Είχε ευκαιρίες για να πετύχει γκολ και να φτάσει στην ισοφάριση. Όμως έπεσε πάνω σε ένα καταπληκτικό χθες Θοδωρή του Γερόγλου. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-2 και επιστρέφουμε. Φάουλ, θα περάσει από όλους την μπάλα. Κάποιος πρόσφυγε και από κοντά, η μπάλα στα δίχτυα. Ανδρώνης και 1-0, 0-1, καλύτερα για την ομάδα του Τέλου Άγρα. Συγκρούστηκε ο Μπαρσελό με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Κάποιο φάουλ που ζήτησαν οι γηπεδούχοι και από κοντά ο Μπαρσελό θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Το σουτ που έγινε δεν ανησύχησε τον Γερόγλου που θα μπλοκάρει. Εκτελέσει το κόλλο, θα περάσει από όλους την μπάλα. Ολυμπιακός που επιμένει. Παίξε. Και τώρα θα διώξει σε πλάγιο η αμυντική του Τέλου Άγρα.
Ωραία προσπάθεια. Πάσα με στην περιοχή το Σούρθα. Προκάλεται τον φύλακα των φιλοξενούμενων. Τελέσε το φάουλο από τον Ερέκη. Κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν αντί γρήγορα στην αντεπίθεση η ομάδα του Ολυμπιακού. Βαζάνης. Μια προσπάθεια θα βγάλει την πάσα από δεξιά. Θα βγάλει την σέντρα. Το σου έγινε στην κίνηση. Τα μπλοκάρια του Γερόγλου. Φάουλ από τον Ερέκη. Θα μπλοκάρει ο Γιωργουλάκος. Θα του φύγει η μπάλα και με την προσπάθεια. Έσαι συνέχεια τον φύλακα του Ολυμπιακού. Ζέπος. Πέρασε η παλιά του. Πέρασε στην αντεπίθεση. Γεωργιόπουλος από κοντά. Η μπάλα θα πέρασε out. Ζέπος. Θα κάνει το λάθος ο Άκης ο Ζέπος. Για να δούμε τώρα σε κενή εστία μόνος του. Δεν θα στοχίσει να κάνει το 0-2. Ο Γεωργιόπουλος μετά από το λάθος που έγινε στην άμυνα από τον Ζέπο πέρασε και τον τερματοφύλακα. Σε κενή εστία δεν ασώχησε και έτσι έχει το 0-2. Το δρίπλαρε. Για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Λίγο πριν ολοκληρωθεί τον 90 λεπτό και εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν μια απεγνωσμένα το γκολ με πάρα πολλές ευκαιρίες, με σωστές. Πάρει το ίδιο πες το Αλεξάκη του Φάνου, το ίδιο ακριβώς, σταματάει την πάση, πες. Είδαμε λοιπόν τις φάσεις από το παιχνίδι Ολυμπιακός Καλαμάτας Στέλος Άγρας 0-2 και πάμε στη συζήτησή μας με τον ποδοσφαιριστή από την ομάδα των Γαργαλιάνων, τον Λικούργο τον Ανδρώνη. Λικούργο, πώς ζήσατε εσείς χθες το μάτς? Το μάτς πώς το ζήσαμε? Εμείς ξέραμε από την αρχή με τις οδηγίες που μας είχε δώσει ο κ. Μαυραίος ότι ο αγώνας ήταν μάλλον μια σειρά αγώνων που είχαμε κάνει με το Μιλτιάδη, με την Εράνη, με το Μπάμισο. Ήταν αρκετά δύσκολη και επιβαρημένη σε εμάς και με κάποιους λόγους ότι δώσαμε λίγο παραπάνω αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση γιατί έχουμε μια σειρά ακόμα δύσκολων αγώνων. Ξέραμε από την αρχή ότι η απόδοσή μας ίσως να ήταν λίγο κυμανόμενη σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Και βάσει αυτό, το μόνο που κοιτάξαμε ήταν να πάρουμε καθαρά τους 3 πόντους. Τους θεωρείς δίκαιους έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι? Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλές φάσεις ώστε να μας απειλήσει και να κερδίσει. Εμείς βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, κοιτάξαμε να διαχειριστούμε αυτό το αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα βγήκε και στο 90 το δεύτερο γκολ του Θανάση και αυτό. Τους 3 πόντους, τίποτα άλλο. Πες μας ξανά για τον Ολυμπιακό. Μας είπες όταν βλέπαμε τις κάρτες, όμως τον αντιμετώπισες. Πες μας δύο λόγια. Ο Ολυμπιακός, παρόλο τη βαθμολογική κατάταξη που έχει που είναι χαμηλά. Δεν περίμενα να παίζει τόσο όμορφο και στρωτό ποδόσφαιρο. Και έχει και πάρα πολύ μικρούς παίχτες σε ηλικία. Πάρα πολύ. Και καλούς παίχτες. Θεωρείς ότι θα ανέβει βαθμολογικά, θα έρθουν τα αποτελέσματα? Θεωρώ ότι θα ανέβει και με την προστίκη του Κλέαρχου και του Μάλαμα. Θεωρώ ότι θα ανέβει πάρα πολύ στη βαθμολογία. Και τον Νικήτα του Κουμπούζου να πούμε. Και τον Νικήτα του Κουμπούζου. Και ο Άξιος που έχει περάσει τον Άγρα. Ακριβώς. Ο Άκης ο Ζέπος από το Δόρυο, μάλιστα. Ναι, ήρθε μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό. Ήταν αναμενόμενο αναγκαία. Και αναγκαία. Θα έλεγα και αναμενόμενη για τους Ερυθρόλευκους που είχαν ένα πολύ μικρό μέσο όρο ηλικία στον πρωτογύρο, το οποίο τον πλήρωσαν την απειρία σε αρκετά παιχνίδια. Ήρθε ο κ. Γρηγορόπουλος. Είδαμε εκεί για ένα διάστημα τον Ολυμπιακό αρκετά ανεβασμένο μετά την έλευση του κ. Γρηγορόπουλου. Είχε έρθει τότε η πρώτη νίκη. Είχαν έρθει και δαγκόλ γιατί είχε μεγάλο πρόβλημα και στο επιθετικό κομμάτι Ολυμπιακός. Ήρθαν και οι μεταγραφές τώρα. Νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσουν επίσης όλη την παραμονή. Ο Τέλος Άγρας φέτος, Ανδρώνη, κάνει μια νέα προσπάθεια γιατί πέρυσι, αν μη τι άλλο, δεν έκανε και καλή πορεία. Ήρθε ο κύριος Μαυρίας, ήρθαν μεταγραφές. Ποιος ήταν ο στόχος του καλοκαιριού? Ο στόχος του καλοκαιριού, μάλλον η διοίκηση, αυτό που η τωρινή διοίκηση είχε βάλει ένα διαιτές πλάνο και βάζει πάνω σε αυτό το πλάνο βαδίσανε πέρυσι και φέτος. Πέρυσι μπορεί η πορεία της ομάδας να μην ήταν τόσο καλή
σε βαθμολογική θέση. Αλλά οργανώσανε πάρα πολύ καλά τις ακαδημίες. Έχουμε μια συνεργασία με τον Ατρόμητο. Προωθήκανε πολύ μικροί παίχτες στην πρώτη ομάδα και κοιτάξανε να μαζέψουν και πολλούς ντόπιους παίχτες. Και την επόμενη χρονιά κάνανε ένα βήμα παραπάνω, πήραν τον κύριο Μαυρέα, οργανωθήκαμε πάρα πολύ στην πρώτη ομάδα και αυτό φαίνεται και με τη βαθμολογική μας θέση. Για πες μας λίγο για τη συνεργασία με τον Ατρόμητο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και πρέπει να ακουστεί. Η συνεργασία με τον Ατρόμητο μας έχει δώσει την τεχνογνωσία του, μας κάνει σεμινάρια σε προπονητές, έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή παίχτες μας που δοκιμάζονται στον Ατρόμητο με αγώνες συνεχόμενους. Το καλοκαίρι, παρόλο που δεν έχει κλείσει τα 14 του χρόνια, ο Παναγιώτης Ολάπας ήρθε επίσημη πρόταση από τον Ατρόμητο να είναι στην ομάδα του Ατρομήτου. Θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στην Ακαδημία μας και θα έχει αντίκτυπο και τα επόμενα χρόνια στην πρώτη ομάδα. Ήδη οι τρεις αλλαγές που γίνανε προχθές στον αγώνα ήταν ο Καμινάρης, ο Αναστασόπουλος και ο Αλεξανδρόπουλος. Ο πρώτος έπαιξε, είναι 14, ο δεύτερος είναι 15 και το Καμινάρης 16. Νομίζω και με τον Μπάμισο, αλλά και με τον Μιλτιάδη έχουν και με Μιλτιάδη, μικρά παιδιά. Τώρα ενσωματωθήκαν και τα παιδιά. Και με τον Μιλτιάδη και ο Αλεξανδρόπουλος. Αλλά τέσσερα παιδιά του παιδικού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας τονίζει, τόσο η συνεργασία με τον Ατρόμητο, όσο και το νέο πλάνο που υπάρχει στην ομάδα του Τέλου Άγρα και η ανάδειξη άλλων. Θεωρώ ότι αρκετές ομάδες έχουν βασιστεί σε αυτό το πράγμα στην Ακαδημία και φαίνεται και όπως η Εράνη έχει αρκετούς μικρούς ποδοσφαιριστές, αλλά και πολλά άλλα σωματεία. Ο Πόλωνας στηρίχθηκε σε κάτι ανάλογο. Πάει να έρθει μια μορφή άλλη. Αυτό θα σα ρωτήσω. Βλέπετε ότι γίνεται μια στροφή διαφορετική. Γίνεται μια τελείως στροφή διαφορετική στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πρέπει και εμείς να είμαστε κοντά σε αυτά τα πράγματα. Θεωρείς, Λυκούργο, ότι υπάρχει ταλέντο στην Τριφυλία? Στην Τριφυλία υπάρχει, όπως και σε όλη τη Μεσσηνία, αρκετά πάρα πολύ, εγώ πιστεύω, ταλέντο. Απλά τα παιδιά ήταν τόσα χρόνια δεν δίναμε τόση μεγάλη βάση στην Ακαδημία. Είναι μια αλήθεια αυτό ότι δεν είχε δοθεί βαρύτητα που έπρεπε. Ελάχιστες ακαδημίες. Νομίζω ο Έαντας, τα Πράσινα Πουλιά, οργανωμένες ακαδημίες. Αλλά όλες οι άλλες ομάδες δεν στελεχώνανε τόσο πολύ την Ακαδημία. Κοιτάγανε τις πρώτες ομάδες. Ναι, και κοιτάγανε μεταγραφές, χαλάγανε χρήματα, φέρανε παίχτες από άλλους νομούς. Και νομίζω ότι το ένα έφερε το άλλο και έμειναν πίσω μικρά παιδιά που είχαν ταλέντο και κάποια από αυτά χανόντουσαν. Έτσι. Να ολοκληρώσουμε όσον αφορά τον Τέλειο Άγρα. Έχω μια ερώτηση ήθελα να σου κάνω. Παλαιότερα έχουμε δει τον Τέλειο Άγρα να αγωνίζεται στην Δέλτα Εθνική. Πλέον δεν υπάρχει Δέλτα Εθνική, υπάρχει Γάμα Εθνική αμέσως επόμενη κατηγορία. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει το μέλλον να φτάσει ξανά εκεί? Θεωρώ ότι ήδη έχουν γίνει βάσεις από ό,τι ακούγεται από νέους παράγοντες. Ότι του χρόνου ο Άγρας θα βάλει ένα πλάνο διετίας, τριετίας, ώστε να η ομάδα κάποια στιγμή να ανέβει στην Γάμα Εθνική. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό ακριβώς που μας λες, αλλά και το πλάνο αυτό θα είναι βάση ότι με δικά μας παιδιά, με παιδιά μικρά και δεν θα ανέβουμε για να πέσουμε. Αυτό ήθελα να σου πω. Θα υπάρχει υποδομή, η ομάδα να ανέβει στη Γάμα Εθνική, να μείνει και να αποκτήσουν και άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω και είναι πάρα πολύ ικανά να την παρουσία τους στη Γάμα Εθνική, πώς δουλεύουν οι ομάδες εκεί. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίζεις, καθώς δεν θα υπήρχε λόγος να ανέβει ο Τέλος Άγρας ή ο κάθε Τέλος Άγρας μια ομάδα της Μεσσηνίας να ανέβει στην Γαμαθνική. Δεν υπάρχει ουσία να φέρνουμε παίχτες από να έχουμε 20 ποδοσφαιριστές και από όλη την Ελλάδα και την επόμενη χρονιά τίποτα. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις Ηλία ποδοσφαιριστές από γειτονικούς νομούς, η Αχαΐα ειδικότερα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έγινε δεύτερη. Και Ηλία. Και Ηλία. Πολλοί ποδοσφαιριστές από αυτούς τους δύο νομούς είδαμε να κατηφορίζουν στη Μεσσηνία, ακόμα και στο Αλφα τοπικό. Θυμόμαστε τον Τσιγκλητήρα όταν ήταν πρωταθλητής, Γραμματικόπουλος, Μικελάτος, Νάτσης. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Πολλοί κόσμος. Και αργότερα στην Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι πρέπει να το αποβάλουμε λίγο αυτό. Να τονίσουμε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στην Μεσσηνία, είναι γνωστό. Και ότι αν οι ομάδες αυτό που κάνουν, έχουν αρχίσει και κάνουν και σωστά το είπες, αν συνεχίσουν να το κάνουν, νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα ανταμυφθούν. Και πάντα αυτό που είπε και ο Λυκούργος όσο αφορά να υπάρχουν παίκτες από την Μεσσηνία και όχι από εκτός Μεσσηνίας, το βλέπουμε φέτος στον Τέλο Άγρα. Αν εξαιρέσει τις δύο χειμερινές μεταγραφές που είναι εκτός Μεσσηνίας, ο ένας φυσικά η δουλειά του είναι στην χώρα και ο Αλέξανδρος Σοηρέ και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι εκτός Μεσσηνίας. Ναι, αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο και τον. Εντάξει.
Εμείς κοιτάξαμε να είναι οι περισσότεροι παίκτες στην περιοχή μας. Αυτό έχουμε καταφέρει. Το μόνο που έχουμε είναι ο Θοδωρής που είναι δίπλα από το Φιλιατρά, ο Φώτης ο Γιακουμής που είναι από την Πύλο, και όλα τα άλλα τα παιδιά είναι από την περιοχή των Καργαλιάνων και οι πιτσιρικάδες μας. Αυτό κοιτάξαμε. Τώρα, ο στόχος πιστεύεις να επιτευχθεί? Θεωρώ ότι έτσι όπως έχει ξεκινήσει η ομάδα την πορεία της μετά το Γενάρη, ότι θα είμαστε μέσα στην πεντάδα, αν συνεχίσουμε έτσι. Τώρα θα σας πάμε λίγο στην γάμα εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω αν έχεις δει από κοντά ή αν έχεις παρακολουθήσει και μέσω της τηλεόρασης παιχνίδια της Καλαμάτας και του Τσχέδρια Πύλου. Η Καλαμάτα από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο πλέον να ακολουθήσει και να πάρει την άνοδο που τόσο πολύ θέλαμε όλοι, φυσικά και η διοίκηση. Πιστεύεις τώρα από εκεί πέρα με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, τι γνώμη έχεις? Θεωρώ ότι τα νέα παιδιά που έχουν μπει εκεί έχουν βάλει από ό,τι έχουν πει ένα τριετές πλάνο και βάζει αυτό το. Δεν πάει να πει ότι όταν βάζουμε ένα πλάνο θα πετύχει 100%. Βάζουμε ένα πλάνο, θα πορευτούμε βάσει σε αυτό το πλάνο και από εκεί και πέρα θα κάνουμε στο τέλος τον απολογισμό μας. Να τονίσουμε, Λικούργο, σε αυτό που αναφέρει για το τριετές πλάνο, ότι αυτό το τριετές πλάνο ξεκινά το καλοκαίρι για την Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι μια διοίκηση η οποία θα καλείται να τρέξει στην ομάδα ως το καλοκαίρι με τα όποια έξοδα της. Έχουν πει οι άνθρωποι ότι θα αναλάβουν όλα τα έξοδα ως το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα το καλοκαίρι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα παραχωρήσουν μια σύνδευση τύπου όπου θα παρουσιάσουν στον κόσμο το πλάνο τους και θα ζητήσουν και από τον κόσμο να πει αν θα το κάνει δεκτό ή αν δεν μπορεί να ακολουθήσει με αυτό το πλάνο την ομάδα. Πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί απλά τρέχουν την ομάδα οικονομικά για να μην μείνει μόνο, γιατί ουσιαστικά όπως υπόθηκε και στην Γενική Συνέλευση, ήταν η μόνη κίνηση η οποία ήταν επίσημη από τον κύριο Χριστόπουλο. Η μόνη κίνηση η οποία θέλησε να πάρει την ομάδα, γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή στο τμήμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτή τη στιγμή την Καλαμάτα είναι πολύ σοβαροί, ναι, και θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Απλά πρέπει να έχει ο κόσμος υπομονή και ότι και ο κύριος Αγαθοκλής έχει δείξει ιστορία ότι είναι νοικοκυρωμένο σωματείο και ότι στην Καλαμάτα θα κάνει κάτι ανάλογο, πιστεύω. Πάντως είναι το θετικό να ανακυρώσουμε αυτό ότι έχει τη στήριξη του κόσμου. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια συνάντηση μελών της διοίκησης με τους οργανωμένους οπαδούς, όπου αποφασίστηκε να πορευτούν μαζί ως το τέλος και του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είδαμε τα προηγούμενα χρόνια τους οργανωμένους να απέχουν, να έχουν διαφορετική στάση από τις διοικήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι οργανωμένοι θα σταθούν δίπλα στην διοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αποφάσισαν και οι οργανωμένοι να είναι με οποιοδήποτε τρόπο από δίπλα στην ομάδα. Αν η ομάδα βγει και πει ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή τις ομάδες που είναι από πάνω μας όσον αφορά το πρωτάθλημα, οι οργανωμένοι το δέχτηκαν και θα είναι δίπλα στην ομάδα. Και για την Πύλο, πιστεύεις, Λικούργο, ότι θα καταφέρει στο τέλος να παραμείνει στην κατηγορία? Η διαφορά από τη ζώνη είναι στον ένα βαθμό. Θεωρώ, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Νίκο τον Κακαλέτρη εκεί. Ο Νίκος θα κάνει τα δύνατα δυνατά η ομάδα να μείνει. Έχει δείξει ότι είναι πολύ σοβαρός προπονητής και θεωρώ ότι θα επιτύχει το στόχο. Νομίζω ότι είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα στον Τζιγκλιτήρα φέτος σε σχέση με πέρσι. Είδαμε πέρσι τέτοια εποχή πολλά προβλήματα οικονομικά, τότε αποχές ποδοσφαιριστών από τις προπονήσεις. Φέτος είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Νομίζω ότι η μόνη διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ανέφερες, την απόφαση του Μπίζου να μην μετέχει στις ομάδες. Για καθαρά προσωπικούς λόγους, το είπε και ο ίδιος. Θεωρώ ότι άμα χρειαστεί ο Μπίζος, επειδή είναι και αρχηγός, θα βοηθήσει την ομάδα. Μακάρι, γιατί ο Μπίζος χρειάζεται. Πάντως πρέπει να αναφέρουμε, Ηλία, ότι έβγαλε μια πικρία. Έβγαλε μια πικρία προς την διοίκηση, γιατί δεν τον άφησε να αποχωρήσει. Ζήτησε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους. Το τονίζει ότι δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι που ζητά να αποχωρήσει από τον Τζιγκλιτήρα και δεν έγινε δεκτό. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, άμα χρειαστεί, θα γυρίσει να βοηθήσει. Νομίζω και εγώ. Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι οι δύο πλευρές χρειάζεται η κάθε μία. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, γιατί βγήκαμε και λίγο εκτός χρονοδιαγράμματος και επιστρέφουμε εδώ και πάλι σε λίγα λεπτά σε Κυριακή σας σπόρο.
Επιστρέψαμε εδώ, Κυριακή σας πόρνω μέσα από την τηλεόραση Best, δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε για να κλείσουμε το κομμάτι Α τοπική με τα δύο βίντεο που έχουμε ακόμα. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Εθνικός με Λιγαράκι Παρισία 2-0, εδώ που γίνανε όλα στο τέλος. Στο 90 έγινε το 1-0 με τον Καρατζούλα και στο 92 ο Χόντζα διαμόρφωσε το 2-0. Έτσι όπως πήγαινε το μάτς, φαινόταν ότι θα κλείσει στο 0-0 και οι δύο ομάδες θα περάσουν από έναν βαθμό. Όμως ο Εθνικός Μιλιγαλά είχε αντίθετη άποψη, κατάφερε να κάνει το 1-0 με πέναλτι του Καρατζούλα, θα δούμε πώς. Εν τω μεταξύ, πριν το πέναλτι, η Κυπαρισία είχε 2-3 κλασικές ευκαιρίες με τον Κωνσταντόπουλο να πετύχει γκολ, δεν τα κατάφερε. Και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ήρθε ο Χότζα για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 και να συνεχίσει ο Εθνικός Μιλιγαλά την καταπληκτική πορεία που έχει διαγράψει το τελευταίο διάστημα. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 2-0 και επιστρέφουμε. Πολύ ωραίο τριγωνάκι του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο στο σουτ. Η μπάλα βρίσκει στην πλάτη του Κανελόπουλου και έχουμε το πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Μουρούσιας αναλάβει την εκτέλεση προς το δεύτερο δοκάρι. Δυνατή η εκτέλεση του παίχτη προπονητή του Εθνικού. Η μπάλα απευθείας out. Πλος επωφελείται. Θεοχαρόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά. Προσπαθεί να βγάλει την παράλληλη παλιά, βρίσκει το Χρονόπουλο. Χρονόπουλος δεν κάνει καλή πάσα προς τον Κωνσταντακόπουλο. Κλεισμένος προσπαθεί να περάσει την κάθετη και την περνάει την κάθετη. Και έχουμε και offside. Και τώρα υπάρχουν κάποια νεύρα μεταξύ του Καρατζούλια, του Χρονόπουλου. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Σε αυτό το σημείο που υπάρχει κλεισμένος και ο πίσω στον Βατσί Κανελόπουλος, ο οποίος έχει αφήσει να μην πιέζει ψηλά. Όλη η ομάδα του Εθνικού πιέζει ψηλά. Καρατζούλιας προσπαθεί να βρει τον Μουρούσια. Κακό κοντρόλ του τελευταίου. Δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Άνερ και βγάζει τη διαγώνια παλιά από την αριστερή πλευρά προς τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος μαζεύει, έχει μπροστά του τον Ζαφίρη και τον Μητρόφ. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μουρούσιας, Κανελόπουλος, Κανελόπουλος μέσα στην περιοχή, κάνει τις τρίπλες. Εκεί βάζει το σώμα ο Μητρόφ, τον ρίχνει κάτω. Ο κύριος Ψιλοπαναγιώτης δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ο Λίβα, Κωνσταντακόπουλος, καλή εκτέλεση προς το δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά εκεί, ο Ντιόπ, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Κυπαρισίας. Τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος προσπαθεί και κάνει τη διαγώνια κίνηση. Πράξει να βρει χώρο για να δοκιμάσει τον πόδι του. Κωνσταντόπουλος. Το σουτ. Η παλιά βρίσκει στο κεφάλι του Θανόπουλου και στο δοκάρι. Μουζής. Πολύ καλή στιγμή. Ο Κωνσταντόπουλος έκανε τη διαγώνια κίνηση. Βρήκε το χώρο για το σουτ. Έχει στην πλάτη τον Ζαφίρη. Ψάχνει να βρει τον Κανελόπουλο, ο οποίος έχει στην πλάτη του τον. Του Εθνικού είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Η οδηγία από τον κύριο Ψιλοπαναγιώτη, Καρατζούλιας. Πολύ καλή εκτέλεση και 1-0. Ο Μελιγαλάς παίρνει κεφάλι στο σκορ με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών του παιχνιδιού. Η ομάδα της Κυπαρισίας είναι αυτή η οποία έχει χάσει τις κλασικές ευκαιρίες. Όμως όπως όλοι ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο χρειάζεται μία στιγμή μόνο. Κλείνει ο Μελιγαλά στις αλλαγές του. Μουρούσιας, πλασαριστά στον Χότζα. Μουρούσιας κάνει την κάθε κίνηση στην παράλληλη παλιά στον Χότζα. Χότζα μέσα στην περιοχή, το σουτ. Δεύτερο, 2-0. Η ομάδα του Εθνικού κλειδώνει το παιχνίδι και λήξη του παιχνιδιού. Για την ομάδα του Εθνικού που βρίσκει μέσα σε 2 λεπτά. Λοιπόν, η Λία, όπως λέγαμε, είχε κερδίσει η ομάδα του Εθνικού ένα φάουλ στο όριο της περιοχής.
Είδαμε λοιπόν πώς ο Εθνικός Μελιγαλά επικράτησε 2-0 τη Επαρισία. Γιώργο, με ένα μάτς που κρύφτηκε στις καθυστερήσεις. Στα χασομέρια της αναμέτρησης. Στα χασομέρια της αναμέτρησης ο Εθνικός συνέχισε, όπως είπες και εσύ, την πολύ καλή πορεία που διαγράφει τις τελευταίες αγωνιστικές. Απ' την άλλη, η Επαρισία δεν διαγράφει καλή πορεία τον τελευταίο καιρό. Μετά την ήττα με το Διαβολίτσι τότε στο γήπεδο της Κυπαρσίας, τελευταίο παιχνίδι για το 2017, δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη. Ερχόταν από ισοπαλία εντός έδρας με τον Απόλλωνα Καλαμάτας. Σήμερα για ακόμα μια περίπτωση εκτός έδρας δεν τα κατάφερε και νομίζω ότι μοιραία έχει βρεθεί αρκετά χαμηλά. Αν δεν απατώμενη, είναι στην 8η θέση. Νομίζω στην 7η πρέπει να είναι. 7η θέση. Αν και είχαμε και αποχωρήσεις βασικών ποδοσφαιριστών από την ομάδα της Κυπαρισίας, του Τσιμόπουλου, του Χατζιαράπη και Κοσμάς. Και Κοσμάς, ναι. Δεν ξέρω αν θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε όσον αφορά την αναμέτρηση. Έστω και στο φινάρι λοιπόν ο Εθνικός επικράτησε της Κυπαρισίας. Πάμε να δούμε τώρα τελευταίο παιχνίδι για την Α τοπική κατηγορία. Ομόνοιας Προχωγία 2-1 με ανατροπή. Σήμερα στο γήπεδο Γεώργης Λουκαρέας, ένα μάτς με πάρα πολύ ένταση, νεύρα και ψιλοσύραξη θα το έλεγα εγώ μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Η Προχωγία μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ στο 13ο λεπτό με τον Ηρακλή Καραχάλιο, ένα γκολ που διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι γηπεδούχοι, να το δούμε στη συνέχεια. Ήταν άμεση όμως η απάντηση της Ομόνοιας με σκορ τον Σταμάτη το Φέσα, πολύ δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και ήρθε η χρυσή αλλαγή του Σωτήρη Δημάκιου, πάντως ο Τζανιτάκος με καρφωτή κεφαλιά στο 72ο λεπτό να κάνει το 2-1 και να δώσει ένα υπερπολίτιμο τρίποντο στην ομάδα της Ομόνοιας που και εδώ Γιώργο, η ομάδα της Ομόνοιας πιστεύω έχει το ίδιο χαρακτηριστικά με τον Εθνικό Μελιγαλά, συνεχίζει τη πολύ καλή πορεία των τελευταίων αγωνιστικών και έχει αυξήσει κατά πολύ τη διαφορά εδώ και θα έλεγα αρκετό διάστημα τότε από την νίκη κόντρα στον Τέλο Άγρα και έπειτα πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία η Ομόνοια. Ήταν από την αρχή θα έλεγα ένα σκληροτράχυλο καρύδι στην Α τοπική κατηγορία, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να την καταβάλει κάποιο. Θα θυμίσω και τον Μπάμπισο πόσο δύσκολα έχει επικρατήσει τη Ομόνοια. Πλέον όμως η Ομόνοια, που παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έχει βρει και τον τρόπο να γυρνά τα παιχνίδια. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι δίκαια ανεβαίνει βαθμολογικά στην Α τοπική. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ήρθε αυτό το 2-1 για την πολύτιμη νίκη της Ομόνοιας κόντρα στη Προχωγία. Στο σουτ θα διώξει σε κόρνερ ο Σπυρόπουλος. Τελέστη το κόρνερ, περάσει από όλους η μπάλα. Αγγελή στο σουτ του Καραχάλιου στο δοκάρι, μετράει το κόλ. Σέντρα δίνει ο κύριος Νίκας. Μετά το σούτ του Ηρακλή του Καραχάλιου, η μπάλα τράταξε το οριζόντιο δοκάρι, έφτασε στο έδαφος. Ο κύριος Νίκας έδωσε γκολ ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή και έτσι έχουμε το 0-1 για την Σπερχογία. Μέσα έτσι λοιπόν αυτό που μετράει είναι το γκολ. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Καθώς βρισκόμαστε στο 13ο προς 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Οπότε αυτό που μένει να δημιουργήσουμε αργότερα να... Τελέστε το κόρνερ. Αντιόξι την αμυντική της Προχωγίας. Πρώτο σουτ. Φέστας από κοντά και ισοφάρισε 1-1. Η ισοφάριση λοιπόν για την ομάδα της Ομόνοιας στο 20ο λεπτό με τον Σταμάτη το Φέστα. Να στέλνει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα του Τσούλη για το 1-1. Τι κάνει εκεί κάτω, τι θέλουν τώρα. Σοφάριση λοιπόν για τους γηπεδούχους. Λοιπόν, κάποιες αυσυμαχίες μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Γεια μου,
Υπάρχει ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Ένταση μεταξύ βάλια. Προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι ψυχραιμότεροι. Αφού είχε την πλάτη, το ξέρει τι έχει γίνει. Τελέστηκε το κόρνερ για Κουμής. Προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Συνεχίζει την προσπάθειά του ο Γιακουμής να βγάλει τη σέντρα. Το σουτ που έγινε από τον Μπούνα θα μπλοκάρει ο Κατσαρέας. Η ένταση συνεχίζεται και στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, όπου Ομόνια και Σπερχοκία πηγαίνουν ισόπαλες 1-1. Μεγάλη ένταση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Αρχίσε ένα γκολ. 2-1. Τζανετάκος. Η χρυσή αλλαγή λοιπόν του Σωτήρη Δημάκη. Κεφαλιά. Καρφωτή του πάντου του Τζανετάκου. Η μπάλα στα δίχτυα. Στο 71ο λεπτό. Ο Τζανετάκος λοιπόν θα βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Επιστρέψαμε λοιπόν, Κυριακή σας πω μέσα από την τηλεόραση Μπες. Είδαμε πως η Ομόνια επικράτησε 2-1 της Προχωγίας και τον γκολ του Τζανετάκου το σχολιάζαμε και εδώ. Ωραία, καρφωτή κεφαλιά. Κινήθηκε ωραία στο πρωτοδοκάρι εκεί και νίκησε αμυντικούς και Τσούλιο και χάρισε σπουδαίο τρίποντο στην Ομόνια. Σε ένα παιχνίδι πάντως με αρκετή ένταση. Είδαμε τις αντεκλήσεις ανάμεσα πραγματικά στον Μπάλα και τον Αρτέμι τον Πάλια της Ομόνιας. Νομίζω εντάξει, στα πλαίσια του παιχνιδιού είναι. Στα πλαίσια του παιχνιδιού είναι αυτά. Είναι νεύρα που μένουν στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρεις καλύτερα από εμάς. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής που αρκετά θα έλεγα δυναμικό στο παιχνίδι σου, που αυτό πολλές φορές νεύρα φέρνει νεύρα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ναι, μένει εκεί. Ακριβώς αυτό θα ήταν και το, ανάμεσα στον Μπάλα και τον Αρτέμι τον Πάλια. Για να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Λυκούργο Ανδρώνη, έχει ακουστεί έτονα, αυτή είναι η αλήθεια, το όνομα του κυρίου Καρκαβούρα όσον αφορά την έψη Μεσσηνίας. Ή θα είναι με δικό του συνδυασμό, ή θα είναι στο συνδυασμό του Ηρακλή το Τσίχινη η νέα πνοή. Τι ακούγεται εκεί στο Γαργαλιάνο, θέλω να μας πεις. Εσύ που αν μη τι άλλο θα ξέρεις κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν είναι σε κάποιο συνδυασμό ή αν θα κατέβει μόνος του, αλλά το μόνο που ξέρω, όπως ξέρει και ο Γιώργος, ότι όταν τον ζητήθηκε να είναι νομικός σύμβουλος της Καλαμάτας, το δέχτηκε ευχάριστα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται ευχάριστα να ασχολείται με τον αθλητισμό όταν του κάναμε την πρόταση να είναι πρόεδρος. Πρώτον, να πούμε δύο λόγια για αυτόν, ότι ο κύριος Καρκαβούρας έχει σπουδάσει οικονομικά, έχει τελειώσει τη νομική, τώρα κάνει μεταπτυχιακό στην ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η γνώση, του αρέσει να μαθαίνει, του αρέσει να ασχολείται με τα κοινά του τόπου. Θεωρώ ότι αν του ζητηθεί να είναι σε ένα σχήμα, θεωρώ ότι θα το κάνει ευχάριστα για να μπορέσει να βοηθήσει έτσι το ποδόσφαιρο στη Μεσσηνία να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Έχει όραμα, πιστεύω, ο κ. Καρκαβούρας. Έχει σκέψεις, είναι οργανωτικός σε αυτό που λέει, αυτό ρε παιδί μου θα γίνει, και πιστεύω ότι μια ενασχόλησή του με την έψη Μεσσηνίας θα ήταν ό,τι καλύτερο. Το θέμα είναι τι θέλει, η ερώτηση είναι τι θέλουν οι παράγοντες γενικά της Μεσσηνίας. Θέλουμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, θέλουμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι άμα ασχοληθούν νέα παιδιά με όρεξη, το θέμα είναι ότι τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα, συνεργασία με δήμους, με ΕΠΣ, τα οποία πρέπει να το ποδόσφαιρο να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, η διαιτησία,
να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως, και με τις απαραίτητες γνώσεις. Νομίζω, συγγνώμη, λέω, σε διακόπτω, είναι μια αντίστοιχη περίπτωση η ΕΠΣ Μεσσηνίας με αυτό που είχε ακουστεί για την Καλαμάτα. Πολλοί, όταν συζητάγαμε για Καλαμάτα πριν την εκλογή νέας διοίκησης, έλεγαν να φύγουν οι παλιοί. Να φύγει ό,τι υπήρχε σε θέμα παλιού. Να έρθουν νέοι άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με τα κοινά της Καλαμάτας, δεν άφθαρτοι στο ποδόσφαιρο. Νομίζω είναι μια ίδια περίπτωση αυτή που συζητάμε για την ΕΠΣ Μεσσηνίας. Δηλαδή, μετά από 28 χρόνια, ακούσαμε και τον κύριο Οικονομίδη αποχωρεί από την Ένωση. Νομίζω ότι και εδώ είναι μια περίπτωση που πρέπει να ζητήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση στο ποδόσφαιρο, άφθαρτους όμως να μην έχουν ξανασχοληθεί ξανά με την Ένωση, να έχουν όραμα. Γιατί αυτοί όρεξη, οι άνθρωποι. Ναι, και όρεξη. Όρεξη, γιατί θεωρώ ότι αυτοί όρεξη οι άνθρωποι, χρόνο. Αυτοί άνθρωποι θα μπορούν να πάνε την Ένωση και το ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας ένα βήμα μπροστά. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξανασχοληθεί με τα κοινά, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Να πάμε τώρα να κλείσουμε το κομμάτι Α τοπική κατηγορία. Πάμε στην Α1 τοπική, καθώς έχουμε τρία βίντεο να δείξουμε από την αγωνιστική που μας πέρασε. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Μάνια Κρήτας Κορώνης 4-1, χθες στο αθλητικό κέντρο της Ένωσης. Παρόλο που η Μάνια βρέθηκε πίσω σκορ μόλι στο 5ο λεπτό με σκόρ τον Κώστα τον Μουτζούρη, κατάφερε να αντιδράσει. Ισοφάρισε με τον Άρη Λιόπουλου, που ήταν και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μάνιας, όπου ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η Μάνη του Παναγιώτη Πολύμου πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και ήταν θέμα χρόνου να γίνει η ανατροπή. Κατάφερε αρχικά να κάνει το 2-1 στο 62 με τον Χατζηπαναγιώτη, 10 λεπτά αργότερα να κάνει το 3-1 με ένα φοβερό πάλι γκολ του Στέλιου του Σπανού και να κλείσει το σκορ ο Θοδωρής ο Δασκαλάκης στο 85ο λεπτό. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 4-1. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και δηλώσει τον Παναγιώτη Πολύμου και επιστρέφουμε. Από κοντά το σούτ που έγινε η μπάλα θα διώξει και πάλι. Από τον Στέλιο το Σπανό, 3-1, η
λιμάνι. Βρίσκει και πάλι στην επίθεση με τον Δασκαλάκη. Για το 1-2. Δασκαλάκης. 4. Όχι, δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολο. Από ό,τι έδειξε, καταρχήν η φιλοξενούμενη ήταν μια πολύ καλή ομάδα, στημένη πολύ καλά μες στο γήπεδο. Ευτυχήσα να προηγηθούν στο σκορ μετά από κανένα λάθος της αμυνάς μου στο 5ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά όμως βάλαμε την μπάλα κάτω, παίξαμε ορθόδοξο ποδόσφαιρο και ισοφαρίσαμε γρήγορα. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να προηγηθούμε στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα μίλησα με τους ποδοσφαιριστές μου στο δεύτερο και είδαμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Με αποτέλεσμα να κάνουμε 3 γκολ, να έχουμε αρκετές ευκαιρίες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που αντιμετώπισαν το 0-1 τα παιδιά σήμερα. Και γενικά πιστεύω ότι εντάξει, το σκορ δεν μπορώ να πω ότι είναι πλασματικό, αλλά αδικεί και λίγο την ομάδα της Κορώνης. Είδαμε λοιπόν πώς η Μάνη επικράτησε 4-1 του Ακρίτα Κορώνη. Συνεχίζει λοιπόν την ανοιχτή της πορεία και πιστεύω ότι ολοταχώς οδεύει προς την αλφα τοπική. Πάμε τώρα να δούμε σήμερα το βράδυ αθλητικός όμιλος Φυτιά Δόριο 2-1 στο δημοτικό γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης. Βραδινό παιχνίδι λοιπόν. Σημαντική νίκη για τον αθλητικό όμιλο Φυτιάς. Αντίθετα, το Δόριο έχει μια τοπική πορεία. Είναι η αλήθεια και πιστεύω ότι με τις τελευταίες αποχωρήσεις έχουν παίξει ρόλο στο να μην μπορεί το Δόριο να συνεχίσει προς την τριάδα ώστε να καταφέρει να επιστρέψει στην αλφα τοπική κατηγορία και έτσι με αυτά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα μένει πάρα πολύ πίσω, είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 2-1 και επιστρέφουμε. Gracias.
Προχωράμε λοιπόν. Τελευταίο βίντεο για την Α1 τοπική κατηγορία. Χθες στο γήπεδο της Μεσίνης, Ολυμπιακός ανάληψης Ηρακλής Καλαμάτας 0-0. Σε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, με κατέρωθεν φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Έλειψε το γκολ όμως. Από αυτό το μάτς, ο Ηρακλής Καλαμάτας σίγουρα είναι υπερπολίτιμος ο βαθμός που πήρε. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός ανάληψης δεν κατάφερε να επιστρέψει επιτυχίες μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στη Μάνη. Και έτσι, μετά και τα σημερινά αποτελέσματα, έπεσε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-0 χθες στο γήπεδο της Μεσίνης και επιστρέφουμε. Ανάληψη δεν πέρασε η παλιά για τον Αβιζιώτη, όμως δεν κόβει από του αμυντικού σου. Το Ηρακλή παραλίγο το λάθος του Ιωάννου μέσα στη φάση. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Κατσαρού, πάνω θα περάσει out. Ώρα του γήπεδου τους. Τον τρόπο Παναγιωτόπουλος θα βγάλει για τον Αβιζιώτη. Θα περάσει ωραία ο Αβιζιώτης από αριστερά. Θα βγάλει την σέντρα. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά εκεί. Έτσι πέρασε ανεκμετάλλευτη και αυτή η προσπάθεια για τον Ολυμπιακό ανάληψης. Εκτελέστηκε το φάουλ. Ωραία απέκρουση σε κόρνερ από τον Πρακούλια. Το λάθος είναι στην άμυνα της ανάληψης από κοντά. Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ψωρομίτη. Να σέρνει την μπάλα out. Εκεί η σέντρα από τον Κατσαράου. Μόνος του μέσα στην περιοχή. Να τώρα Καραμπάτος, μεγάλη ευκαιρία για τους Εκιανόλευκους. Τελέστηκε το κόρνερ χαμηλά. Δεν πέρασε η μπάλα. Κεφαλιά από κοντά και πάλι ο Καραμπάτος θα δώσει και θα διώξει την μπάλα σωτήρια. Λάθος στην άμυνα του Ηρακλή. Για να δούμε τώρα η παλιά. Ζερβάκος θα διώξει τον πεδοφύλακας του Ηρακλή. Συνεχίζει η φάση. Νέο σουτ πάνω στα σώματα. Αβιζιώτης χαμηλά το σούτ, έλαβε την μπάλα, πάλι το σούτ, την μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ηρακλή. Βγήκε σέντρα από δεξιά, κεφαλιά, την μπάλα θα περάσει out. Κάποιον παίκτη του μέρος και εδώ βλέπουμε τώρα την κάρτα και κόκκινα στο σύγκρατο που βάλετε. Με 10 παίκτες ο Ηρακλής Αβιζιώτης εκτέλεσε το φάουλ. Πάνω στη γραμμή θα διώξει ένα αμυντική συνεχίση προσπάθεια από κοντά και πάλι.
ωραία μέση περιοχή. Καραπάτος από κοντά για τον Αξορομίτη. Θα γυρίσει πίσω το σουτ που έγινε και πάλι ο Καραπάτος με διπλή προσπάθεια. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Η σέντρα. Και θα κερδίσει το. Παίξαμε πάρα πολύ καλά, με πάθος. Δεν λιποψυχήσαμε, παρόλο που ήταν και καταστάσεις και οι διαιτητικές αποφάσεις λίγο κατά μας. Κοιτάμε τη συνέχεια, πήραμε ένα σημαντικό βαθμό και εμείς κυνηγάμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Η άλλη ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μας. Νομίζω με διάφορες αντικσότητες που είχαμε αυτή τη βδομάδα, καταφέραμε να πάρουμε κάτι πολύ σημαντικό από μια ομάδα που είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Να δείξουμε για άλλη μια φορά ότι η ομάδα του Ηρακλή δεν αξίζει να είναι στη θέση που είναι. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε και περισσότερα πράγματα σαν ομάδα στην κατηγορία αυτή, αλλά και εμείς να πάρουμε εν τέλει αυτό που αξίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Μια πολύ καλή ομάδα Ηρακλής Καλαμάτας. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Πιέσαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Είχαμε την κατοχή, είχαμε κάποιες καλές στιγμές. Το γκολ δεν ήρθε. Στο δεύτερο μήχρονο ανεβάσαμε κατά πολύ την απόδοσή μας. Μείναν και με 10 παίκτες Ηρακλής. Πάραμε ένα επιθετικό να πιέσουμε πιο πολύ. Δεν είχαμε καλές στιγμές. Το γκολ δεν ήρθε. Συνεχίζουμε το επόμενο παιχνίδι. Είδαμε λοιπόν το βίντεο και τις δηλώσεις από τον παιχνίδι Ολυμπιακό στην ανάληψη Ηρακλής Καλαμάτας. Πάμε β' κατηγορία, δεύτερος όμιλος. Δόξα Καλαμάτας ΠΑΟΚ Καλυθέας χθες στο γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης 0-0. Σε ένα πάρα πολύ μέτριο ποιοτικά παιχνίδι με λιγοστές φάσεις μπροστά από τις δύο ευθείες. Ένα αποτέλεσμα όμως που δεν ευνοεί καμία από τις δύο ομάδες, που θέλανε την νίκη για να είναι στην δεύτερη θέση και να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά από την Θύελλα Χαρακοπιού. Μένουν όμως στη δεύτερη θέση με 29 βαθμούς, τόσο η Δόξα όσο και ο ΠΑΟΚ Καλυθέας. Όμως από κοντά ακολουθεί σε απόσταση να αναμονήσει ο Παπαφλές Βραχόπουλου με 28 βαθμούς. Πιστεύω ότι. Και ο Πανιώνιος Καλαμάτας με 27, πάρα πολύ σωστά. Πιστεύω, Γιώργο, όμως ότι η επόμενη αγωνιστική που παίζει ΠΑΟΚ Καλυθέας ή Λαχαρά Χαρακοπιού και με συνδυασμό ότι η Δόξα Καλαμάτας θα πάρει το μάσα χαρτιά είναι πάρα πολύ, πολύ κρίσιμη η αγωνιστική. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-0. Όπως είπαμε, πολύ λιγοστές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Η Δόξα συνεπίδησε με τον Κυριαζόπουλο. Η πάσα του δεξιά, ωραία προσπίθηση να μπει με συμμετοχή. Θα καταφέρει να κάνει το σουτ, θα διώξει όμως σε κόρνερ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Καλυθέας εκτελέσει το φάουλ από τον Βούλγαρη. Θα διώξει ο Εμμανουήλ. Συνεχίζει φάση το σουτ. Πάρα πολύ όμορφη επέμβαση σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Για να δούμε το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΠΑΟΚ Καλυθέας. Εκτελέσει τον Εμμανουήλ. Η μπάλα θα περάσει λίγο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Δόξας Καλαμάτας. Για να δούμε την αντεπίθεση για οι γηπεδούχοι. Ωραία προσπάθεια να δούμε τώρα με στην περιοχή. Παυλόπουλος στο σουτ. Δεν ανησύχησε τον γκολ της Καλυθέας, εκτελέσει το φάουλ, η παράδοση θα περάσει ψηλά out. Κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι. Είδαμε φάσεις σε γκολ από πάρα πολλά παιχνίδια και σήμερα.
Πάμε χθες να δούμε το χορό που διοργάνωσε η ομάδα της Σπερχογίας στο κέντρο Περωτής, εκεί που βρέθηκε πάρα πολύ κόσμος. Ήταν ακόμα ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Νίκας. Υπήρχαν και βραβεύσεις από τον πρόεδρο της Σπερχογίας, τον κύριο Ζέπο. Πάμε όμως να δούμε εμείς το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι σήμερα τυπώμενο πρόσωπο της βραδιάς είναι ο αντιπρόεδρος της Πεσσινιάς, ο κύριος Μιχαλόπουλος. Και θα τον καλούσα επάνω να του απονέμουμε μια τιμητική πλακέτα. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την προσφορά σου στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα του χωριού μας. Θα ήθελα να καλέσω και τον πρόεδρο και τον δήμαρχο της Καλαμάτας μαζί μας να σου απονέμω την τιμητική πλακέτα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Και ήθελα να πω και δύο λογάκια για το Συμβούλιο της Σπερχογίας. Έχουμε ένα σύμβουλο πολύ δυνατόν και αυτή είναι η χαρούλα μας. Θέλω να ευχαριστήσω το χωριό που προσφέρει στην ομάδα και είναι πάντα παρόν και τους ευχαριστώ κι εγώ. Ξεκινούμε. Σας το λέω ειλικρινά πάντοτε όταν είμαστε μαζί. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και ευλογημένη. Γιατί ο τόπος σας εδώ πάντα ενισχύει τις εκδηλώσεις του Δήμου. Ο Σύλλογος των Γυναικών με τις σχολικές εκδηλώσεις. Η ομάδα μας με τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλει. Με τους παράγοντες οι οποίοι συγκεντρώνουν δεκάδες παιδιά. Και είδαμε λοιπόν τι έγινε στο χώρο της Σπερχογίας. Πάμε μπάσια να βλέπουμε πλάνα από το παιχνίδι σήμερα στην Τέντα Καλαμάτα 80 ή Ακαζαβλίου 44-65. Να μας πει ο Γιώργος στο ρεπορτάζ και να βλέπουμε και τα πλάνα. Ακριβώς. Καλαμάτα 80 ή Ακαζαβλίου 44-65 στο κλειστό της Τέντας. Δεν τα κατάφερε για ακόμα μια αγωνιστική ομάδα της Καλαμάτας 80. Υπέστη την 13η ήττα σε 14 αναμετρήσεις. Έχει μία νίκη αυτή κόντρα στην Ολυμπιάδα με την οποία αναμετράται και την ερχόμενη Κυριακή εκτός έδρας. Να πούμε ότι για τους γηπεδούχους του Αλέξη Κορογόνα πρώτος σκόρερ σε ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ο Γιάννης Βούλγαρης με 13 πόντους, ακολούθησε ο Μπάζιος με 10, οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα. Για τους φιλοξενούμενους του Παύλου Νόντα έχει να πούμε στη τάξη του, το έχουμε ξαναπεί, έχει στη τάξη του έναν μεγάλο καλαθοσφαιριστή όπως είναι ο Μιχάλης ο Πελεκάνος. Με 12 πόντους ο Πελεκάνος και ένα τρίποντο ήταν πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους. Ακολούθησε με 11 και 3 τρίποντα ο Παπαντονίου, 8 πόντους και ένα τρίποντο ο Μπουρτσακλής. Κάπως έτσι κινήθηκε η αναμέτρηση με τους φιλοξενούμενους να καταφέρουν έστω και δύσκολα να παίρνουν το ροζ φιλο αγώνα. Έκαναν τα δύσκολα εύκολα καλύτερα, καθώς το ημίχρονο ήταν πίσω στο σκόρ η ομάδα του ΙΑΚ Αναπλίου με 25-18. Κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να πάρει το τρίτο δεκάλεπτο με 35-44 και 44-65 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Πάμε τώρα εμείς να βλέπουμε πλάνα από βόλεϊ β' εθνική βόλεϊ γυναικών Ακρίτας Ολυμπιάδα σήμερα στο κλειστό της παραλίας. Δεν τα κατάφερε ο Ακρίτας Καλαμάτας να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα. Γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ κόντρα στην Ολυμπιάδας. 23-25 το πρώτο σετ, 18-25 το δεύτερο και το τρίτο 23-25. Βλέπουμε ότι σε λεπτομέρειες έχασε το πρώτο και το τρίτο σετ η ομάδα του Ακρίτα Καλαμάτας, που πραγματοποιεί καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών. Βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Να συνεχίσουμε να βλέπουμε λίγα ακόμα πλάνα από σήμερα, από τη σημερινή αναμέτρηση στο κλειστό της παραλίας. Εδώ να πούμε ότι αύριο στις 8.30 η ομάδα του Ακρίτα θα κόψει την πίτα της σε γνωστό μαγαζί στην πλατεία 23 Μαρτίου και καλεί τον κόσμο να δώσει το παρόν αύριο, όπως είπαμε, στις 8.30 για την ομάδα του Ακρίτα Καλαμάτας, που σήμερα
δεν τα κατάφερε και πάλι. Γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ κόντρα στην ΑΕΠ Ολυμπιάδα. Είδαμε λοιπόν τα πλάνα από το βόλεϊ και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή Κυριακή σας πω μέσα από την τηλεόραση ΜΠΕΣ έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε αρχικά τον Λυκούργο Ανδρώνη από το Μάτο Γαργαλιών που έκανε. Εντάξει, είναι και το ταξίδι λοιπόν, δύσκολο μεγάλο και μακρινό, είναι η αλήθεια. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λυκούργο. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, κάτι για να κλείσουμε. Νομίζω ότι υπόθηκαν πολλά. Είδαμε πόσο πάμε στο Σπύρετο, σπουδαίο ντέρμπι. Είδαμε πολλά παιχνίδια από την Α1 και την Β τοπική κατηγορία. Είδαμε και την πίτα της υπερχογίας και τη χώρο σπυρίδα που είχε διοργανώσει. Νομίζω ότι για ακόμα μια Κυριακή αφήσαμε τον κόσμο ικανοποιημένο με την εικόνα που φέραμε στους δέκτες του. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και κοινό εδώ, μέσα στο στούντιο, τον Αλέξανδρο τον Ρέκη. Να πούμε ότι επίσης τα βίντεο μπορείτε να τα δείτε φυσικά στην σελίδα μας Κυριακής στα Sport. Αύριο σε επανάληψη εκπομπή στο YouTube Best TV Καλαμάτα φυσικά και στο www.tac.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσαν συντονισμένοι και σήμερα στην Κυριακή Sport μέσα από την τηλεόραση Best. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς που είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους.